Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε Μπαλαντέρ. Μέχρι τις 12 πάμε με Νίκο Παπαδόπουλο και Νίκο Μοσχοβίτη πίσω από τα μικρόφωνο. Εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στην αθλητική σούμα της ημέρας και όχι μόνο αθλητική. Έτσι, σε ό,τι κινείται και υπάρχει. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 να το αναφέρουμε, να το σχολιάσουμε, να το δούμε. FM και όλα τα μηνύματά σας στο 54526, τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά και τα social media και των δύο συντελεστών της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε σε μια εβδομάδα που είμαστε αναμονή του ποδοσφαιρικού ντέρμπι της πόλης που είχε λείψει, είναι η αλήθεια. Και σε μια εβδομάδα που για εσάς, καλοί μου φίλοι μπασκετικοί, είναι αρκετά ενδιαφέρουσα γιατί έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, έχει παιχνίδια ευρωπαϊκά και για τις ομάδες της πόλης με άσχημα αποτελέσματα, έχει NBA που ξεκίνησε από χθες. Για τον μπασκετικό, αυτή η εβδομάδα είναι μια πολύ πολύ όμορφη εβδομάδα με συνεχόμενα παιχνίδια από χθες ουσιαστικά. Με την δεύτερη αγωνιστική της Ευρωλίγκας να συνεχίζεται σήμερα για να ολοκληρώνεται και από αύριο να πηγαίνουμε στη τρίτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας, με NBA να ξεκινήσει, με διάφορα ωραία μπασκετικά, καθώς και το μπάσκετ πλέον μπαίνει σε πλήρεις ρυθμούς, οι οποίοι είναι πιο απαιτητικοί από το ποδοσφαίρου, δεν το καταλαβαίνουν οι ποδοσφαιρικοί, δεν μπορούν να το καταλάβουν, αλλά όταν θα ασχοληθούν για λίγο το καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ πιο απαιτητικοί ρυθμοί με αγώνες ανά 3-4 ενίοτε και 2 μέρες για τους περισσότερους. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά. Όταν ΔΕΗΣΗ και ο Νίκος Παπαδόπουλος θα είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Όπως και να έχει, ΔΕΗΣΗ και μπήκε έτσι πολύ ορμητικά μέσα στο στούντιο. Κάναμε ακόμα ένα χωριό της Φιλανδίας ευτυχισμένο. Ποιο χωριό της Φιλανδίας, φίλε? Για ποιο λες? Πρέπει λίγο να τσεκάρω. Από πού είναι αυτή η κατάγια? Ναι, ρε φίλε, δηλαδή κατάγια. Ένα φιλανδικό χωριό. Κάτσε να πατήσουμε κατάγια. Απόψε πανηγυρίζει. Λοιπόν, κατάγια BC. Κατάγια Bass and Professional Club. Δηλαδή για το From Joensuu, Finland. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το Joensuu. Πού είναι το Joensuu, λοιπόν. Που Maps, ωραία. Maps, Joensuu. Ναι. Joensuu. Ναι. Το spelling είναι J-O-E-N-S-W. W, yes. Okay. Λοιπόν, το Joensuu, το Joensuu, το οποίο θα πάει να παίξει και τη Revanche ο Άρης. Πω πω ρε φίλε. Δηλαδή. Πω πω. Είναι προς Ρωσία κοντά. Ναι. Δεν είναι κοντά στο Ελσίνκι. Δηλαδή η απόσταση είναι μεγάλη από ό,τι βλέπω. Ναι. Ωραίο ταξίδι θα είναι αυτό, φίλε. Τρομερό. Πάρα πολύ. Όχι, πέρα την πλάκα το ταξίδι. Αλλά. Okay. Ο σκοπός του ταξιδιού δεν είναι πολύ ωραίος. Στο Joensuu. Είναι κοντά στα Αγία Πετρούπολη από ό,τι βλέπω. Άρα εκεί αεροπλάνο. Ναι. Και μετά ο δικός. Μάλιστα. Ξέρω εγώ, ρε φίλε, και στο Τάμπερε μπορεί να πας. Και το Τάμπερε υπάρχει. Ιστορική ομάδα, φίλε, η Κατάγια. Γενικά το φιλανδικό μπάσκετ, μην ξεχνάς ότι γενικά οι Φιλανδοί, όσες φορές μας έχουν βρει, θυμάσαι τότε ο Κόπον με την εθνική ομάδα, δεν θυμάμαι, Ευρωμπάσκετ ήταν, ποιο ήταν, πήγαμε 3-4 χρόνια. Ναι. Μας είχε κοπανίσει γενικά οι Φιλανδοί στο μπάσκετ. Μην βλέπεις που δεν είναι καμιά παραδοσιακή δύναμη. Όπου μας βρίσκουν. Υποβαγγέλνει. Θέλω ότι το φιλανδικό μπάσκετ έχει τραβήξει τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ τελευταία χρόνια. Βλέπετε έχει τραβήξει τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ναι, αρχίζει να τραβάει. Ναι, ότι βλέπετε, λέει, πολλοί παίχτες πηγαίνουν σε αμερικάνικα κολέγια. Βλέπετε το Μάρκανεν, λέει. Έχει άνοδο, λέει, το φιλανδικό μπάσκετ. Καλά, κοίταξε. Γενικά δεν έχει άδικο σε αυτό. Ωραία, τώρα ναι. Στο δικό μας το μυαλό, ξέρεις, ακούει κάποιος Φιλανδία και λέει τώρα εντάξει, οκ, okay, αλλά. Για όσους δεν καταλαβαίνουν, είναι αυτό που τα έχουμε πει πολλές φορές. Έχει κολλήσει στο μυαλό των περισσότερων. Είναι ο Άρης και θα κερδίσει μέσα στην έδρα του. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Με τις ομάδες που έχουν τόσους Αμερικανούς, ο Αμερικανός ούτε από έδρα θα καταλάβει ούτε ποιος είναι ο Άρης, ούτε. Και τι βρίσκει είναι ο Αμερικανός. Σήμερα αυτοί είχαν δύο καλούς, κοντούλιδες. Ναι. Ένα κοντό και ένα πιο έτσι. Το είδε κοντό ψηλό. Το είδε γιατί ασχολιόμουν, ρε φίλε, επαγγελματικά. Α. Ωραία. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι ήταν κανονικοί παίχτες. Ναι. Ήταν ο Άρης σε κακή μέρα και τελείωσε. Στο πήραν το μάτς. Αντίο. Και τρέχαμε μετά να το βρει πίσω. Μάλιστα. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι. Για όσους δεν τα ακούσετε και νωρίτερα, ο Άρης ιτήθηκε από την Κατάγια με 70-79. Όπως έλεγε και ο Χρήστος στο πρόγραμμα, Άρης Κατάγια 70-79. Έτσι, πολύ σωστά, Άρης Κατάγια. Ναι, λοιπόν. Έτσι είναι, φίλε, με αυτήν έπαιζε. Γιατί γελάς, δεν κατάλαβα. Άρη ήταν Άρης Κατάγια. Άρης Κατάγια, ναι, Άρης γιατί. Κατάγια, ναι. Βέβαια. Άρης Κατάγια. Λοιπόν. Γιατί γελάς, δεν μπορώ να καταλάβω. Νόητη. Πού βρίσκεις το αστείο, ας πούμε. Στο Άρης Κατάγια. Τι, δεν καταλαβαίνω. Μετά τις 11.30 θα έχουμε και τον. Έχει συνοηθεί με τον συνάδελφο? Όχι, δεν έχω συνοηθεί. Έχω μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα τόσο από αυτό. Θα συνοηθούμε να τον έχουμε μετά τις 11.30 okay. Να μιλήσουμε. Θα ασχοληθούμε και σήμερα
με τον ντέρμπι της Κυριακής. Μετράμε αντίστροφα σε μια πόλη που ζει και αναπνέει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω λίγο να μου πεις, ναι, έτσι εσύ που είσαι ένα σοβαρό παιδί, εντάξει, παρότι έχεις κάποιες επιρροές που είναι φυσιολογικό κάποιες φορές, παιδί μου, να σου δημιουργούν κάποια ζητήματα στο μυαλό σου. Ναι, ναι. Θέλω να πεις τι γίνεται αυτό το σκηνικό με τα κλαδιά. Εγώ από όσο ξέρω δεν ισχύει. Πες μου ρε φίλε λίγο, πες μου λίγο, το χάσα. Εγώ από όσο ξέρω δεν ισχύει. Βγήκε αυτό χθες το πρωί. Μάλιστα. Ότι ο ΠΑΟΚ ετήθηκε, λέει, να κλαδευτούν όλα τα δέντρα. Ναι. Στους δρόμους που θα... στη διαδρομή που θα ακολουθήσει το πούλμαν της αποστολής του ΠΑΟΚ από το Μακεδονία Παλά στο Κλειάνη της Μικελίδης. Ναι. Αυτό... αυτό που πού βγήκε ρε φίλε, πες μου λίγο. Ναι, αυτό βγήκε και γράφτηκε χθες το πρωί σαν αίτημα του ΠΑΟΚ. Αλλά από ό,τι λέει ο ΠΑΟΚ δεν ισχύει. Ποιος το έγραψε? Τώρα το είδα εγώ σε ένα τοπικό site για πρώτη φορά. Όχι ασπρόμαυρο. Τοπικό site, ρε παιδί μου. Κυτρινό μαύρο. Όχι, όχι, όχι. Ουδέτερο. Τοπικό site που ασχολείται με πολύ. Ουδέτερο. Ουδέτερο αθλητικό. Θα καταλαβαίνεις ποιο λέω. Εκεί το πήρε το μάτι μου. Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν γράφτηκε πρώτα εκεί ή το έγινε να δημοσιεύσει από κάποιο άλλο site. Ναι. Εντάξει, μου φάνηκε πολύ γελίο για έναν αληθινό. Εντάξει, βέβαια. Σε μια προσπάθεια δημιουργίας κλίματος, για ένα-δύο λεπτά το πίστεψα. Αλλά μετά από το τσέχαρα και μου μετέφεραν ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, λέω εντάξει, οκ. Okay. Να πω λίγο κάτι, δηλαδή. Ναι. Πώς μπορείς να ετηθείς κάτι τέτοιο, ρε φίλε. Ωραία. Γιατί εντάξει, είπα ότι το έγινε γνωστή νίντζα που σκαρφαλούν σαν δέντρα, ναι, και πετάνε μαχαίρια. Και δηλαδή. Και άντε να το ετηθείς. Okay. Ποιος ο λόγος, ας πούμε, να το ετηθείς αυτό το πράγμα? Ότι θα είναι σκαρφαλωμένοι στα δέντρα, ας πούμε. Αλλά ναι, εντάξει, άστο, μην την πιάνει. Και θα πετάνε στραγάλια όπως πηγαίναμε στις παρελάσεις όταν δεν κάναμε παρελάσεις και πετούσαμε στραγάλια, θα σου κάνανε. Όχι, ρε, μαχαίρια. Μαχαίρια. Πω, ρε, φίλε. Εντάξει, εκείνα τα στρόγγυλα που έχει στι ταινίε με του Κινέζου, του Ιαπωνέζου. Ναι. Αυτό το πράγμα. Θα περνάνε τα τζάμια του Πούλμαν και θα τραυματίσει του παίχτε. Λοιπόν... Εντάξει, νομίζω ότι από αύριο σιγά σιγά θα το πάμε και λίγο πιο αγωνιστικό, πιστεύω, Νίκο Παπαδόπουλε. Γιατί ναι, έκατσε σε κακή χρονική συγκυρία το παιχνίδι. Οι 15 μέρε αναμονή ενό τέτοιο αγώνα μετά από πόσα χρόνια? Τέσσερα. Εντάξει, είναι πολλές τώρα, μην λέμε. Το παιχνίδι Κυπέλλου δεν πιάνεται, ήταν πολύ light, νομίζω. Εντάξει, το παιχνίδι Κυπέλλου δεν είχε, ρε φίλε, και τόσο. Ήταν ένα ζέσταμα. Εντάξει, παιχνίδι ήταν, οκ, okay, όπως και να το κάνεις. Κυπέλλου δεν ήταν, ας πούμε, κανένα νοκάουτ Κυπέλλου να πεις ότι θα είχε, ρε παιδί μου. Παίζονται πολλά περισσότερα την Κυριακή. Δεν είναι μόνο το γόητρο, γιατί στην ουσία στο παιχνίδι Κυπέλλου παίζονται μόνο το γόητρο. Εντάξει. Και η πρωτιά του ομίλου. Την Κυριακή παίζονται πολλά περισσότερα και για τις δύο ομάδες. Εντάξει, είναι και το μάτς με συνδέα του Άρη, ρε φίλε, που έλειπε τόσα χρόνια και το περιμένουν όλοι. Αγωνιστικά. Και οι Αριανοί, δηλαδή, το περιμένουν πιο πολύ. Okay. Ναι, εντάξει, λογικό είναι. Κοίτα, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο. Και αυτό που θα πω ισχύει και για τους δύο. Χάσεις, κερδίσεις, δεν τελειώνει κάτι. 100%. Έτσι. Δεν μπορεί να τελειώσει κάτι 7η αγωνιστική, ρε φίλε. Όχι, είναι πολύ, πολύ νωρίς. Το ότι μπορεί ενδεχομένως το αποτέλεσμα είτε θετικά είτε αρνητικά να επηρεάσει κάποιον από τους δύο. Αυτό είναι πολύ πιθανό. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα μάτς το οποίο είναι 7η αγωνιστική. Δεν τελειώνει τίποτα. Ακριβώς. Για κανέναν από τους δύο. Εντάξει. Αυτό είναι. Απλά με νίκη και οι δύο κερδίζουν πολλά πέρα από τρεις βαθμούς. Να σου πω λίγο κάτι. Ο ΠΑΟΚ μένει στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ αν έχει κερδίσει πλησιάζει στην κορυφή. 7η αγωνιστική. Την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό εκτός και τον Άρη εκτός. Ναι. Έτσι. Δηλαδή τι παραπάνω καλύτερο να κάνει? Αν έχει κάνει 7 στα 7 έχοντας κερδίσει και Ολυμπιακό και Άρη, και με βάζω τον Ολυμπιακό και τον Άρη εκτός έδρας. Ναι. Μετά έχει το Παναθηναϊκό. Αν το κάνει και εκεί, εντάξει, πάμε σε επόμενο παιχνίδι. Okay, άλλη κουβέντα αυτή. Γι' αυτό σου λέω ότι. Τι συζητάμε τώρα. Ο ΠΑΟΚ θα παραμείνει στην κορυφή και με πολύ καλή ψυχολογία, έχοντας περάσει έναν δύσκολο κύκλο αγώνων. Ο Άρης μπαίνει δεν ασέ. Σιγά. Σε ματιάξαμε. NBA χθες είχαμε. Λοιπόν, θα τα πούμε. Δύσκολη μέρα σήμερα. Ο Άρης μπαίνει σε ένα δύσκολο κύκλο αγώνων και το κάνει μετά το τοπικό ντέρμπι. Εντάξει. Και θέλει την νίκη, γιατί ξέρει ότι θα πλησιάσει μια ανάσα από την κορυφή πάλι, γιατί απομακρύνθηκε μετά την Νέα Σμύρνη, γιατί με τον τρόπο που το βλέπει ο ίδιος θα απαντήσει και στον αιώνιο αντίπαλό του ότι εγώ επέστρεψα και είμαι εδώ, είναι μια πραγματικότητα, εντάξει, δεν είναι λαϊκισμός αυτό, είναι μια πραγματικότητα και θα του δώσω πίσω και μια πολύ καλή... Δεν είναι λαϊκισμός, Νίκο. Είναι μια πραγματικότητα αυτό. Και είναι και μια πολύ. Είναι μια πραγματικότητα αυτό, πες μου λίγο. Είναι. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Είναι όσο αλήθεια. Και αν δεν το δέχεστε. Έτσι. Και θα είναι και μια, νομίζω, πολύ καλή ψυχολογική όθηση εν ώψη των αγώνων με ΑΚ και Ολυμπιακό που είναι εξίσου σημαντικά παιχνίδια με αυτό που δίνει στην Κυριακή. Εντάξει, απλά το Άρης ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Άρης είναι πάντα ιδιαίτερα παιχνίδια και για τις δύο ομάδες και για την πόλη. Γενικότερα, παρά την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει το παιχνίδι αυτό κάπως υποτιμητικά
τις τα τελευταία 24 ώρες. Αυτά που λέω τώρα οι επιρροές, κατάλαβες, αυτά είναι οι επιρροές. Εγώ δεν είναι δηλαδή, γιατί το αντιμετωπίζει υποτιμητικά, δηλαδή τι κάνει. Πάει ο Λουτσέσκου στο προπονητή και λέει: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Εντάξει. Αυτούς τους έχουμε. Εντάξει, έχουμε κερδίσει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Τι είναι το υποτιμητικό, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου. Πρέπει να σε αφήνω να ολοκληρώσω. Λοιπόν, δεν με αφήνει να ολοκληρώσω. Δεν μιλάω για τον Λουτσέσκου και τους ποδοσφαιριστές. Αλλά για ποιον μιλάς? Εγώ μιλάω για το επικοινωνιακό. Ναι. Το, δηλαδή, το τι βγάζει. Τι το υποτιμητικό έχει. Οι opinion makers του ΠΑΟΚ. Τι το υποτιμητικό έχει. Και διάφοροι. Ότι το αντιμετωπίζουν όπως αντιμετωπίζουν ένα άλλο μάτσα, ας πούμε. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Ναι, τι δεν το λέμε με κακό έχει. Τρόπο και δεν έχει να κάνει με επιρροές. Ναι. Άμα όντως δρούσαν πάνω με αυτές οι επιρροές, και ότι με πολύ διαφορετικό ύφος στη ναι, σημερινή και στην αυριανή εκπομπή. Το υποτιμητικό που το έχεις δει. Υποτιμά τη σημασία του αγώνα, ΠΑΟΚ. Πώς υποτιμά τη σημασία του αγώνα, ρε φίλε? Επικοινωνιακά. Έτσι όπως είναι να πάει το πρωτάθλημα φέτος, ωραία, ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να κάνει 30 νίκες για να το πάρει. Επικοινωνιακά. Δεν μπορεί να αφήσει κανένα παιχνίδι. Πόσο μάλλον να πα τον Άρη εκτός έδρας. Επικοινωνιακά. Τέλος πάντων. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα. Και αύριο. Τραγικό που κάνουμε στο Μαραβίγιας. Έχω να πούμε πολλά. Δηλαδή, δες λίγο, το πρόσεξες. Να πάει λίγο. Δείχνει πάνω μουζουράκι. Θα πάει σε λίγο. Δηλαδή, ναι, πάρα πολύ κακό. Δηλαδή, είναι πολύ κακό το πουκάμισο. Δηλαδή, η Τόνια, απορώ πώς. Κακό και το μπλουζάκι. Και τι σου βρήκε. Ναι, δηλαδή. Έχει ρε, είναι δυνατό ο Μαραβίγιας. Άσε τώρα. Είναι... Ναι, σήμερα όμως είναι. Είναι ποιητής. Έχει κάτι ζιβάγκο, κάτι ωραίο που φοράει και είναι δυνατά. Είναι δυνατό. Σε αυτό δεν. Το ότι χαϊδεύει τον μπούτι σου ακούγεται στον αέρα αυτή τη στιγμή. Όντως, ναι. Μου βγαίνει μια κούραση λόγω της ημέρας. Ήταν δύσκολη μέρα, Νίκο. Είναι δύσκολη μέρα, είναι η αλήθεια. Είναι δύσκολες μέρες γενικότερα. Λοιπόν, ναι. Δεν πάει καλά μπασκετικά η εβδομάδα για την πόλη. Όχι. Γενικότερα. Για να επιστρέψουμε πάλι σε αυτό. Όχι, όχι. Και δεν βλέπω και να στρώνει κάποιο κοντά. Δεν βλέπει και να στρώνει. Τι σου άρεσε την αγωνιστική μετά. Πανιώνει Κυριακή εκτός έδρας. Δύσκολο. Δύσκολα είμαστε. Δύσκολα είμαστε. Μπορεί να βγάλει αντίδραση βέβαια με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Με διαιτητή κανένα, το Διαμαντόπουλο, το Πάσπαλε και τον, ξέρω, και τον Μποσγανά. Δύσκολα να βλέπω τα πράγματα. Μπορεί να βγάλει μια αντίδραση και να γράψει στο μάτι μου καλή καμικάζει στη Νέα Σμύρνη. Καλά να σου πω λέω κάτι, εντάξει, δεν έχει αντιμετωπίσει καμιά ομάδα. Ναι. Αλλά ούτε σήμερα είχε και να είδε τι έγινε. Ποιο είναι ο προπονητή πήρε, ο Χουγκάζ. Ναι, ο Χουγκάζ. Μάλιστα. Ναι, απλά πανιόνιο ξεκινώντα σεζόν, βλέποντα το πρόγραμμά του. Αυτό το μάτι το έχει κυκλωμένο και να το πάρει. Σου λέει με την κλωσία με τη μουνιά θα το πάρουμε. Τέλος πάντων, okay. Θα δούμε. Έχουμε μέρες που δούμε αυτά. Ντέρμπι έχουμε. Μετά τις 10.30 θα έχουμε. Κατάγια ρε φίλε από το όμορφο. Κάτσε λίγο πώς το είπαμε. Γιανσού. Πώς το είπα. Γουενσού. Γουενσού, μάλιστα. Το Γουενσού. Μετά τις 10.30 θα έχουμε ρεπορτάζ. Κοντά στο Κουόπιο. Στο Κουόπιο. Αγνωστό το Κουόπιο. Κουόπιο βέβαια. Γνωστή ομάδα ρε παιδί μου στοιχηματική. Αλλά πολύ μακριά από το Ελσίνκι. Ωραία και αρκετά κοντά στη Ρωσία. Το... Όπως μου λέει και ένας φίλος μου, όποιος παίζει στοίχημα μαθαίνει γεωγραφία. Αυτό είναι αλήθεια μεγάλη. Είναι αλήθεια. Εγώ είχα ένα που με εξηγούσε που ήταν στην Αγγλία και μου λέει... Να δεις πώς λέει... Τσέλτεναμ. Τσέλτεναμ. Εκεί είναι. Και μου λέει δεν ξέρω το στοίχημα. Λέω δεν έχω ακούσει. Εκεί είμαι. Αυτό. Λοιπόν, οπότε έχουμε να πούμε διάφορα και μπασχετικά και ποδοσφαιρικά. Στην Ευρωλίγα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ημίχρονο Ολυμπιακός 30-38 μέσα στην Μπασκόνη, είναι κρατήσει χαμηλά. Σε εξέλιξη είναι και το Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης 46-34 μπροστά η Αρμάνι μέχρι τώρα. Μπράβο. Η Φενέρμπαχτσέ, αν πρόλαβα να δω, νίκησε 93-85 τη Χίμκι. Και ένα ακόμα παιχνίδι για σήμερα, εγώ Παδόπουλο, νομίζω είναι αυτό τη Εφές με τη Ζαλγκύρης. Η Ζαλγκύρης πήγε και κέρδισε μέσα στην Τουρκία. Δεν θυμάμαι το σκορ, θα το δω τώρα όμως και θα το ενημερώσω. Καθώς όπως έλεγα και πριν στον. Που ήμουν εδώ πέρα στο μονόλογό μου. Η εβδομάδα αυτή έχει διπλή αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Κανονικά και αύριο και μεθαύριο. Σήμερα ολοκληρώνει τη δεύτερη αγωνιστική. Είπαμε η Ζαλγκύρης νίκησε με 79-83 μέσα στην έδρα της ΕΦΕΣ. Σημαντικό διπλό για την αγαπημένη μας ομάδα της Ευρωλίγκα. Για τον αγαπημένο Σάρας. Λοιπόν, 91-85 και της Φενέρ. Και ο Ολυμπιακός στο ημίχρονο. Δεν είναι ημίχρονο ακόμα, 32-41 προηγείται, έχει ακόμα 3 λεπτά. Καλά στην, πάει. Στην Μπασκόνια. Ναι, ναι, πάει πολύ καλά γιατί η Μπασκόνια πρώτη αγωνιστική πήγε και κέρδισε μέσα στο Κάουνας. Για μένα στην πιο ωραία ευρωπαϊκή έδρα αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Ναι. Και την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, ή το Σάββατο, δεν θυμάμαι, κέρδισε τη Φουελαμπράδα η Μπασκόνια βάζοντας 19 τρίποντα και κέρδισε καμιά 60-110, κάτι τέτοιο. 19 τρίποντα, φίλε. Ναι. Δηλαδή να είσαι στο γήπεδο ή μάλλον να παίζει αντίπαλο. Και να θες να το. Τι να σου πω, όχι να το σκοτώσεις. Ωραία, δηλαδή να λες δεν γίνεται ρε φίλε να σε γενικά από το και τα βάζεις όλοι. 19 τρίποντα. 19. Ωραία. Λοιπόν, 34 είναι και το μάτς. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Στοίχημαν.gr φυσικά είναι μαζί μας. Στη Στοίχημαν και στο μπάσκετ και στην Ευρωλίγκα και στο Champions League και στο Eurocup και στο Europcup μπορείτε να βρείτε πολλές επιλογές. Δηλαδή σήμερα, α πούμε, κατάγια για κάποιον πάρα πολύ αισιόδοξο φίλο
Τον μπάσκετ μπορεί να τον πλήρωσε καμιά 6-7 φορές τα λεφτά του και λίγα λέω, μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, η στοίχημα λοιπόν είναι μαζί μας με μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών στοιχηματικών με τις καλύτερες αποδόσεις να κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαλαντέρ, πάμε μέχρι και τις 12 εδώ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχόβιτς, Νίκος Παδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 με μια σούμα των ρεπορτάζ των σημερινών, με σχολιασμό της επικαιρότητας, ημίχρονο στην χώρα των Βάσκων, ο Ολυμπιακός προηγείται με 19-50, κάνοντας πάλι ένα πολύ καλό παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, όπως είχε προηγηθεί αυτό που είχε κάνει στην έδρα της Χίμκι, την πρώτη αγωνιστική που κέρδισε εύκολα, και τώρα στην Βάσκονα τα πηγαίνει πολύ καλά. Ημίχρονο και το 50-41 στο Αρμάνι Μιλάνο Ρεάλ Μαδρίτης, υψηλά σκορ και στα δύο. Με την Αρμάνι να το πηγαίνει εξαιρετικά με τη Ρεάλ. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να κάνουμε σιγά σιγά μια κουβέντα έτσι όσον αφορά το Άρης ΠΑΟΚ που έρχεται με τον Νίκο. Θα πούμε περισσότερα φυσικά στην πορεία. Θα πάρουμε και ρεπορτάζ και από τις δύο ομάδες. Καθώς, okay, είμαστε ακόμα λίγο μακριά χρονικά. Το έλεγα και πριν ότι σε κακό timing κάθεσε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή με διακοπή να μεσολαβεί και μετά αυτό το match. Αλλά έτσι είναι η κατάσταση με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει την Κυριακή με διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να διαχειριστεί. Ζητήματα τα οποία τα ξέρει πολύ καλύτερα η Αγάπη Γαβριλίδου, η οποία μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αγάπη, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά, εσείς? Όλα καλά. Καλά, καλά. Προκύπτουν λίγο θεματάκια, βλέπω, εν ώψη του μάτς της Κυριακής. Και με απουσίες πολύ σημαντικές, λέω εγώ. Όχι απλά απουσίες βασικών παικτών. Νομίζω ότι οι δύο απουσίες είναι πολύ σημαντικές. Νομίζω δύο από τους πιο σημαντικούς παίκτες σίγουρα. Δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι χειρότερο σε για απουσία. Για να μην πω η πλέον σημαντική εγώ. Ναι, αυτό. Ας καθίσουμε ότι είναι η πιο σημαντική, από τους πιο σημαντικούς, ναι. Νομίζω ισχύει ακριβώς. Ναι. Εντάξει, άσχημο είναι. Από την άλλη, στην περίπτωση του Πέλκα, ίσως είναι και μια ευκαιρία στο Κέτσι να πάρει κάποιες ανάσες. Ναι. Ο Πέλκας θα μείνει εκτός για 7 με 10 μέρες, σίγουρα χάνει το ματς με τον Άρη. Όπως φαίνεται, θα απουσιάσει και την επόμενη Πέμπτη με τη Βίτη. Κάνει αγώνα δρόμου για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Που δεν ξέρουμε ακόμα. Βοήθαμε λίγο, γιατί κάπου το απόγευμα μέσα στο χαμό το έχασα. Ο Πέλκας έχει θλάσει πού ακριβώς? Έχει θλάσει πρώτου βαθμού στους τροφείς μύες που ισχύουν, Νίκο Μοσχοβίτη. Δηλαδή έχει θλάσει στο ισχυό. Ναι, τώρα αυτό που κρατάει το ισχυό, από ό,τι κατάλαβα, μάλιστα. Okay, αυτό είναι από χτύπημα που δέχθηκε στο μάτς με τον Απόλλων Σμύρνης από τον Χουάντερσον, εκείνη την έξοδο, αν τη θυμάσαι την επίθεση. Ναι, 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 ναι. Από εκεί είχε χτύπημα εκεί, σε αυτό το σημείο. Τώρα μετά τα δύο παιχνίδια με την Εθνική, ναι, ναι, ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις στο δεύτερο παιχνίδι προχθές με την Φιλανδία. Γύρισε, έκανε τις εξετάσεις και φάνηκε ότι έχει θλάσει πρώτο βαθμό. Ναι. Άσχημο σίγουρα. Και είναι αυτό που λέγαμε, το λέγαμε και το πρωί. Πες ρε εσύ ότι έχεις ένα σφίξιμο κάτι και μην παίξεις το παιχνίδι με τη Φιλανδία. Δηλαδή, και όχι μόνο έπαιξε, έτρεχε πάνω κάτω, ασταμάτητα. Ήταν κανονικά ο Πέλκας που ξέρουμε. Έχει θέμα τώρα. Μένει. Καλά, κοίταξε. Δεν νομίζω ότι. Okay, έχει κάνει αρκετά έτσι βελτιωτικά βήματα στην καριέρα του. Ακόμα νομίζω δεν έχει φτάσει στο επίπεδο του να ξέρει πότε θα τα δώσω όλα, πότε θα πάω πιο χαλαρά και όλα αυτά. Να. Έτσι νομίζω. Καλά, λογικό είναι κιόλας. Δηλαδή, ένας πιο έμπειρος παίχτης στο δεύτερο μάτς, ας πούμε, με την εθνική ομάδα. Ωραία, ναι. Άντε πάνε στο πρώτο, οκ, okay, να παίξουμε να δούμε, οκ. Okay. Coach, μπορώ 60 λεπτά. Στο δεύτερο coach δεν μπορώ. Κατάλαβες, καθαρίσαμε. Το απλό, ρε. Ναι. Το απλό, δες βαρέλα. Ναι, αυτό. Έχω ενοχλήσει τη μέση, δεν ταξιδεύω για το μάτι με την Τανζανία. Τώρα ποια Τανζανία, σε παρακαλώ. Ναι. Μια χαρά, μένει εδώ, ξεκούραστος, έκανε τις θεραπείες του, είναι μια χαρά. Ναι. Διαθέσιμος. Mm-hmm. Ο Πέλκας ξεκινάει θεραπείες, ξεκίνησε ήδη από σήμερα το απόγευμα. Διπλές θεραπείες κάνει και ο Μαουρίσιο. Οπότε περιμένουμε τώρα να δούμε και για τους δύο πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Ένα μήνα. Νομίζω σίγουρα το μήνα θα το φάει. Okay. Απλά το Πέλκα, εγώ νομίζω ότι
Ο Μαουρίσιο έκανε ένα καλό μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Okay. Πιστεύω ότι θα ήταν και μετά τη διακοπή θα ήταν λίγο πιο ανανεωμένος, να το πω έτσι. Και πιο καλός. Και επειδή πιο φρέσκος. Είναι κομβικός ο ρόλος του, νομίζω θα φαινόταν αυτό και σε όλη την ομάδα. Ήρθε ο τραυματισμός. Και πέρσι αυτό λέγαμε τον Τάσο Τρέγια έξω πριν. Ότι και πέρσι όταν έβαλε τα δύο τα γκολ με τον Αστέρα, τότε που είχε κάνει ένα καταπληκτικό παιχνίδι, ήρθε ο τραυματισμός. Και είχε μείνει για περίπου, νομίζω παραπάνω από ένα μήνα είχε μείνει έξω. Ναι. Και τώρα πάλι με το που κάνει ένα πολύ καλό μάτσο όπως είχε κάνει τον Απόλλωνας Σμύρνης και τον γκολ που πέτυχε, ξαναέρχεται τραυματισμός. Okay, νομίζω, νομίζω στο μάτς της Κυριακής θα αλλάξει λίγο και η φιλοσοφία του ΠΑΟΚ, πιστεύω, στιγμή που θα λείψουν αυτοί οι δύο. Ναι, στον τρόπο προσέγγισης του αγώνα. Γιατί, ναι. Γιατί ο Λουτσέσκου ουσιαστικά είχε κληθεί να αντικαταστήσει μόνο τον Μαουρίσιο. Πιστεύω ότι ο Πέλκας, αν ήταν καλά, θα έπαιζε κανονικά, θα ξεκινούσε την Κυριακή, άσχετα που θα ήταν, είχε την επιβάρυνση από την Εθνική, δεν τον έβλεπα εκτός. Και τώρα έχει θέμα και εκεί. Ναι. Και είναι δύο κομβικές θέσεις φυσικά, που δίνουν πολλά στο ΠΑΟΚ σε κάθε αγώνα. Γιατί ας πούμε τώρα, έχει λύσει η θέση του Πέλκα ΠΑΟΚ, έτσι. Okay, έχει τον Μπίσεσβαρ. Κοίτα, και ο Καντουρί μπορεί να πάει, και ο Βίσβαρ μπορεί να πάει. Αλλά αυτό το πράγμα που κάνει πολύ καλά ο Πέλκας, δηλαδή τη τρομερή πίεση στην πρώτη πάσα που μπορεί να χαλάσει από αυτό το πάλι, δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει ο Μπίσεσβαρ. Βασικά, όχι, είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να το κάνει. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει ο Καντουρί. Ναι, και αυτό το πρέσιμο μονίμως στον αντίπαλο και γενικά όλα αυτά τα τρεξίματα, δύσκολο να μπορέσουν να τα δώσουν ο Μπίσεσβαρ ή ο Καντουρί. Το λέγαμε και σήμερα μπορεί, ότι. Μπορεί όμως ο Μπίσεσβαρ να σου δώσει άλλα πράγματα παίζοντας εκεί. Ναι, σίγουρα. Απλά μετά πας και με αλλαγές στα πλάγια. Γιατί νομίζω ότι ο Μπίσεσβαρ ήταν πολύ πιθανό να πάει στα αριστερά. Τώρα πας, αν ο Μπίσεσβαρ πάει στη θέση του Πέλκα, βλέπεις ότι πηγαίνεις μάλλον με Ζαμπάλι Μιό. Βέβαια είναι και ο Λεκαντουρί. Υπάρχουν επιλογές. Απλά δεν υπάρχουν τα χαρακτηριστικά του Πέλκα και του Μαουρίσιο, θα πω εγώ. Ναι. Και τώρα αυτό που μένει να δούμε είναι τι θα επιλέξει ο Λουτσέσκου. Γιατί, άμα το πάμε με βάση επιλογών, ακόμη και ο Καρέλη θα μπορούσε να παίξει πίσω από τον Τρίγεβιτς π.χ. Αλλά είναι κάτι που το έχουμε δει πολύ. Ναι. Και επίσης δεν είναι ότι οι παίκτες ήταν εδώ και δούλεψαν αυτά που δούλεψε η ομάδα συντακτική αυτές τις μέρες. Γιατί έγινε δουλειά συντακτική, αλλά δεν ήταν εδώ αυτοί. Οπότε ό,τι δοκιμαστεί, θα δοκιμαστεί από αύριο, Παρασκευή, Σαββατό, αυτό. Ναι. Νομίζω ότι από Παρασκευή θα έχουμε εικόνα πώς το σκέφτεται ο Λουτσέσκου, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι νομίζω η πρώτη φορά που δεν θα έχει στη διάθεσή του και τον Μαουρίσιο και τον Μπέλκα αναγκαστικά και όχι από δική του επιλογή να τους αφήσει στον πάγκο. Δεν το έχουμε ξαναζήσει αυτό φέτος, νομίζω είναι η πρώτη φορά και περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα το διαχειριστεί όλο αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα εξαγωνιστικά ήταν γεμάτη η μέρα και γύρω από το παιχνίδι. Σας πήγαινε και εκεί αλλά πήγες ο μόνος, okay, ναι. Ναι, και με φόντα έτσι το παιχνίδι της Κυριακής. Τώρα το τελευταίο που νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο δεν έχει να κάνει με αυτό το παιχνίδι, έχει να κάνει με το μάτς με την Τζέλσι. Απλά το λέμε γιατί καθημερινά έχουμε όλοι μας νομίζω μηνύματα από κόσμο που ρωτάει πότε θα βγουν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με την Τζέλσι. Ενώ ήταν να ξεκινήσει αύριο η διάθεση, η Τζέλσι ενημέρωσε πριν από λίγο ότι πάει πιο πίσω η διάθεση και θα ενημερώσει για τη νέα μέρα. Στο επόμενο διάστημα. Πού είναι αυτό το παιχνίδι, οπότε, αγάπη, είναι μετά τα δύο με τη Βίντι ή όχι, είναι τελευταία αγωνιστική. Πρώτα τελευταία αγωνιστική, ναι, μετά τη Βίντι. Πρώτα τελευταία. Τα τέλη του Νοέμβρη. Ναι. Μετά τη διακοπή νομίζω είναι και αυτό. Έχει διακοπή μετά τις 11 Νοέμβρη, με την επιστροφή της ομάδας νομίζω ότι είναι το Λονδίνο. Ναι. Εκεί είναι κάπου. Υπάρχει καιρός ακόμα, απλά επειδή πολλοί έχουν κλείσει ήδη για το ταξίδι, τα αεροπορικά, περιμένουν τα εισιτήρια. Ναι. Και τώρα καθυστερεί λίγο γιατί η Τσέις ενημέρωσε ότι πάει λίγο προς τα πίσω η διάθεση, αλλά θα το παρακολουθούμε. Νομίζω τις επόμενες ημέρες θα βγει κάτι και από εκεί. Τώρα, όσον αφορά στο παιχνίδι, σήμερα το πρωί έγινε η συνάντηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Άρη μάλλον στον εισαγγελέα. Αυτό που ζητήθηκε ουσιαστικά και από τις δύο πλευρές είναι να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Να κοπούν τα κλαδιά. Να... Δεν είναι και εδώ άλλο τώρα. Αν είχε ανησυχεί, ποιο το ζήτησε. Ναι, ναι. Δηλαδή, πραγματικά, τέλος πάντων. Αυτό που ζητήθηκε ήταν έτσι να πέσουν λίγο οι τόνοι, να βοηθήσουν και οι ομάδες ώστε να μην συμβεί το παραμικρό και να διασφαλιστεί από παντού η ομαλή διαξαγωγή του αγώνα. Ζητήθηκε την πλευρά του Άρη
να υπάρξει καλύτερη δυνατή φιλοξενία όπως συνέβη και στην Τούμπα στον αγώνα του Κυπέλλου. Σίγουρα άλλο παιχνίδι, αλλά σημαντικό ότι δεν συνέβη το παραμικρό. Mm-hmm. Από πλευράς ΠΑΟΚ ήταν ο Μάκης Νταγκάτσης και ο Ηλίας Γεροντίδης. Και επίσης αυτό που κλείδωσε έτσι σε αυτή τη συνάντηση ήταν ότι στο Χαριλάου θα βρεθεί κανονικά ο Γιώργος Αβίδης και ουσιαστικά θα είναι ο αρχηγός, όπως λέμε, της αποστολής του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Οπότε έγινε και αυτή η συνάντηση. Νομίζω θα πρέπει μάλλον να βοηθήσουν όλες τις πλευρές να μην συμβεί το παραμικρό την Κυριακή. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά στον τέρμι με τον Παναθηναϊκό, βγήκε σήμερα ένα αίτημα πλευράς αστυνομίας να μετατεθεί το παιχνίδι αντί να γίνει στις 28 Οκτωβρίου, να γίνει στις 29 Δευτέρα. Την αστυνομία, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι στις 28 είναι οι παρελάσεις και οι εκδηλώσεις λόγω της εθνικής εορτής. Mm-hmm. Βέβαια, πραγματικά απορώ πώς γίνεται να φτάσουμε 17 του μήνα, ας πούμε, για να ζητήσει η αστυνομία κάτι τέτοιο, ενώ οι παρελάσεις είναι κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο εδώ και πόσα χρόνια. Mm-hmm. Και έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο μπέρδεμα, γιατί η Λίγκα από την πλευρά της δεν είναι θετική να αλλάξει η μέρα το παιχνίδι. Ο Βασιλιάδης από την άλλη πιέζει να αλλάξει και ζητάει ουσιαστικά από την Λίγκα να συμμορφωθεί σε αυτό που ζήτησε η αστυνομία. Ο ΠΑΟΚ έχει θέμα με το πρόγραμμα. Βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να πει κάτι. Δεν μπορεί να πει ναι ή όχι. Δεχόμαστε ή όχι. Ο ΠΑΟΚ ό,τι αποφασιστεί θα το κάνει. Απλά υπάρχει θέμα εδώ με το πρόγραμμα. Mm-hmm. Γιατί την επόμενη Πέμπτη είναι το παιχνίδι με την Βίτη στην Τούμπα. Κυριακή, κανονικά, 28 του μήνα, παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Έλα ρε, μια χαρά. Εβδόμαδα. Μια χαρά, Δευτέρα μετά είσαι κομπλέ. Μια μέρα παραπάνω λίγο είναι. Πολύ σημαντική μέρα. Ναι, αλλά μετά όμως είναι 31. Ήταν να γίνει το παιχνίδι με τον Αργοτέλη για το κύπελο. Θα πάει σε άλλη διαδικασία. Εκείνο, ναι, έτσι θα γίνει μάλλον. Θα πάει αυτό στα μέσα του Νοέμβρη που είναι διακοπή. Κάπως έτσι. Απλά εντάξει, δημιουργείται λίγο ένα μπέρδεμα, γιατί η Λίγκα σε πρώτη φάση δεν είναι θετική, αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που και ο Βασιλιάδης πιέζει θα γίνει αυτό. Το παιχνίδι θα πάει 29 του μήνα, Δευτέρα βράδυ λογικά, και θα τελειώσει έτσι και αυτό. Απλά εντάξει, είναι ένα στάδιο που προκύπτει τώρα, επειδή γίνεται αυτό το πράγμα τελευταία στιγμή. Άμα ήταν πιο νωρίς, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε θέμα από κάποιο πλευρά. Αυτό και είναι και ο κόσμος ο οποίος μπορεί να χαονίσει να έρθει. Επίσης, επειδή κάθεται και σε τριήμερο. Ναι, Αγίου Δημητρίου 28, πολλοί μπορεί κάποιοι να ανέβαιναν για τριήμερο Θεσσαλονίκη και να είχαν συνδυάσει και αυτή τη παρουσία του στο γήπεδο με την Κυριακή. Και τώρα αυτό αλλάζει από την αν πάει το μάτς Δευτέρα. Έτσι. Είναι και αυτό κάτι που παίζει ρόλο. Που τέλος πάντων χαλάει έτσι τον προγραμματισμό κάποιον. Έτσι. Αλλά τι να κάνουμε. Ναι, και είναι σημαντικό, εντάξει. Είναι και αυτό μια παράμετρο. Και βέβαια για ακόμα μια φορά, όταν η αστυνομία καλείται να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών, δεν μπορεί να το κάνει ως συνήθως. Ναι. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Ωραία. Έχει παρέλαση την Κυριακή. Πολύ ωραία. Η παρέλαση την Κυριακή, τι ώρα τελειώνει, ρε παιδιά? 28-22. Να τελειώσει 12. Μία. Να τελειώσει και 3, σου λέω εγώ. Βάζω. Να τελειώσει και 3. Ναι. Ωραία. Το μάτς θα είναι 7.30. Δηλαδή. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι. Τέλος πάντων. Okay. Για να το λένε αυτοί κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Δεν ξέρω αν το είπε ο φίλος μου ο Νίκος εκεί πέρα. Ορίστηκε και ο διαιτητής για τον αγώνα με τον Άρη. Mm-hmm. Ο Ιταλός. Ιταλός. Ναι. Νομίζω πέσαμε όλοι έξω, γιατί κάναμε προβλέψεις για τη χώρα που θα ήταν διαιτητής. Ιταλία κανένας δεν είπε. Τώρα, Ιταλός έρχεται τελικά. Ναι. Ο Ντανιέλε Ντοβέρι, 40 χρονών, σε επαγγελματικό επίπεδο σφυρίζει από το 2009 και έχει αρκετά παιχνίδια στην Ιταλία. Έχει σφυρίξει πολλές φορές στην Νάπολη. Mm-hmm. Οπα. Στα αξιοσημείωτα. Στην έδρα της Νάπολη. Ναι. Ναι. Και εντός και εκτός, αλλά έχει πάρα πολλούς αγώνες Νάπολη. Ενδιαφέρουσα περίπτωση. Μέχρι στιγμής η Σέρια Α έχει Πάρμα Γιουβέντους 1-2, Μίλαν Αταλάντα 2-2 και Νάπολη Πάρμα 3-0. Ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA με παραστάσεις σε διεθνές επίπεδο από το προκριματικά του Europa League. Mm-hmm. Έχει σφυρίξει και σε δύο αγώνες, στο Παρτιζάν Ρούντα 3-0 και στο Σλάβια Χάιντουκ 2-3. Mm-hmm. Βοηθή του θα είναι ο Αλμπέρτο Τεγκόνι και ο Τζιόρτζιο Περέτη, τέταρτος ο Μανώλης Κουλάς και παρατηρητής ο Χουάν Φερνάντες Μάριν. Μάλιστα. Αυτή θα είναι την Κυριακή στο Κλάνς Βικελής. Ελπίζω να συμβεί ό,τι συνέβη και στα προηγούμενα παιχνίδια, στα ντέρμπι, και να μην συμβεί το παραμικρό. Η αλήθεια με τους Κέντους μέχρι τώρα δεν τους έχει κάτσει κάτι δύσκολο, είναι η αλήθεια.
Δεν έχει κάτσει να. Παιχνίδι με. Ξέρεις, με κανένα στραβό, κανένα στραβή φάση, τίποτα περίεργο. Και στο Καραϊσκάκης βέβαια είχαμε κάτι ζητήματα και εκεί με τον επόπτη. Στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αλλά. Εντάξει, σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου, δεν έχει κάτσει κανένα μάτς πολύ δύσκολο. Δηλαδή και να. Αν εξαιρέσεις λίγο αυτό που μοιράστηκε από πλευράς Ολυμπιακού μετά το μάτς με την ΑΕΚ. Καλά, λίγο την κρίνια και ότι δεν μας έπαιξε καλά και όλα αυτά. Γενικά το πήγανε καλά και αυτοί και οι ομάδες το αντιμετώπισαν όπως έπρεπε. Έχει βοηθήσει και η εξέλιξη των παιχνιδιών, κατάλαβες. Δεν έχει δηλαδή καμιά φάση περίεργη, κανένα πέναλτι, κανένα τέτοιο που να γίνει φασαρία ολόκληρη. Για να τους βγάλουμε και αυτούς μετά άχρηστους. Έτσι. Ισχύει και αυτό. Ισχύει. Γιατί μέχρι τώρα. Okay. Καλά, τους Έλληνες δεν τους έχουμε βγάλει. Έχουν αποδείξει ότι δεν μπορούν τα παλικάρια, αλλά τέλος πάντων. Okay. Και φυσικά υπάρχει και ξανά παρουσία του Κομίνη και μάλιστα στον αγώνα της Λάρισας με τη Λαμία. Ωραία είναι αυτά. Ωραία. Απίστευτο. Είναι για τις αστρόμαυρες παράγκες που λένε εδώ πέρα διάφοροι. Ωραία. Και πιστεύω ότι δεν χάνεται το Σαββατιάτικο. Έκανε όσα έκανε ο Κούγιας μετά από εκείνα που πέρασε στη Ξάνθη. Πάρε το Κομίνη σου τώρα. Εντάξει. Ωραία. Και τα λέμε. Δεν χάνεται. Ναι, τα λέμε. Αυτό το παιχνίδι. Βέβαια μπορεί να γίνει ανατροπή. Δεν ξέρω πώς. Πες μου λίγο, το μάτσο είναι Λάρισα Λαμία. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι. Λάρισα Λαμία. Ορίστε. Κυριακή είναι αυτό το παιχνίδι. Σάββατο 7:30 νομίζω. Το καλύτερο μάτσο αγωνιστική αυτό είναι. Τι πάω, Κάρι και τρέχετε καλά. Όλα τα λεφτά είναι εκεί για την 7η αγωνιστική. Το Λάρισα Λαμία με Κομίνη και με όσα έχουν γίνει από πριν με Κούγια είναι το καλύτερο παιχνίδι της αγωνιστικής. Το πιο ενδιαφέρον είναι εκεί. Πιστεύεις οι στοιχηματικές θα μπορούσαν να δώσουν, ας πούμε, ένα over 3,5 ανακοινώσεις Λάρισας. Over 4,5. Δεν ξέρω. Κομίνης είναι ένας διαιτητής ο οποίος είναι πολύ υψηλού επίπεδου, το έχει αποδείξει. Ωραία. Πέμπτη αγωνιστική. Ναι, λένε, μα για αυτό το λόγο είναι παντού φέτος. Πέμπτη αγωνιστική πορεία του Κομίνης φέτος, έτσι. Ναι, φυσικά. Μα γι' αυτό, επειδή είναι κορυφαίο επίπεδο, δεν μπορεί να μείνει εκτός. Ναι, ναι. Είναι από αυτούς που έχουν διακριθεί γι' αυτό. Τεράστιο ενδιαφέρον. Ναι. ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα, όλα τα μάτια εκεί το Σάββατο νομίζω. Τίποτα, το καλύτερο μάτι είναι αυτό, τελείωσε. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για να κλείσουμε με το θέμα του γηπέδου. Υπήρξε μία μικρή εξέλιξη. Είναι πρωινό, όντως, έχεις δίκιο. Ναι, ουσιαστικά αυτό που βγήκε μέσα από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι ότι ο Πάνος Καμένος υπέγραψε τη διάταξη και πλέον το νομοσχέδιο θα πάει στη Βουλή προς ψήφιση, ουσιαστικά μπαίνει στην τελική ευθεία, γίνεται πράξη αυτό που είχαν υποσχεθεί ουσιαστικά και περιμένουμε από εδώ και πέρα να γίνει και αυτή η δικασία στη Βουλή, να ψηφιστεί η τροπολογία και να προχωρήσει ακόμη περισσότερο. Ναι. Μιλάμε τώρα για την έκταση γύρω από την Τούμπα φυσικά που είναι να παραχωρηθεί στο Δικέφαλο. Μιλάς για το στρατόπεδο όπως είπε ο Πρωθυπουργός και νέος Υπουργός Εξωτερικών από σήμερα. Το στρατόπεδο της Τούμπας. Με τα φυλάκια και όλα αυτά. Τις Σκοπιές, δεν ξέρω και πώς λέγονται. Αυτά. Ωραία, ωραία αγάπη. Αυτά. Καλό σου βράδυ. Νίκο, λίγο μόνο τον Νίκο την άποψη του για το αποσταρίσμα του Κόκε, του Σέρχιο Κόκε. Αχ, ναι ρε, εσύ έχεις δίκιο, ναι, ναι, ναι. Θα το ρωτήσεις μετά, μην το ξεχάσεις. Ναι, ναι. Πιστεύω ότι θα έχει καλή άποψη. Okay, να ξέρεις να σου πει, δεν με ενδιαφέρει, μην ασχολείσαι με αυτά και δεν υιοθετώ και τέτοια, να ξέρεις. Μεταξύ μας. Okay, θα τα διαβάσω όσο μπορώ. Θα τα διαβάσω για να τα σχολιάσει επί τόπου. Live commentary να κάνω. Ωραία. Έγινε, αγάπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Γεια σου. Αυτά από την Αγάπη Γαβριλίδου και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο το καθαρά αγωνιστικό. Δηλαδή, σήμερα είχε διάφορα γύρω-γύρω με ενδιαφέρον. Αλλά εννοείται το μάτς με τον Άρη είναι στο προσκήνιο για το καθαρά αγωνιστικό. Στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στην Ευρωλίγα, 42-56 ο Ολυμπιακός αρχίζει να ξεμακραίνει αρκετά από την Μπασκόνια μέσα στην χώρα των Βάσκων. 54-50 αντιθέτως η Ρεάλ αρχίζει να μαζεύει τη διαφορά στην έδρα της Αρμάνη. 50-39 και το ημίχρονο έχει μειώσει 4 η Ρεάλ στα παιχνίδια της Ευρωλίγα που είναι σε εξέλιξη. 57-50 μάλλον. Γιατί έβαλε ένα τρίποντο η Αρμάνη. Λοιπόν, στοίχημαν.gr είναι μαζί μας. Στη στοίχημαν μπορείτε να βρείτε μια τεράστια γκάμα στοιχηματικών επιλογών, τις καλύτερες αποδόσεις. Στοίχημαν έχετε την επιλογή του cash out, έχετε την επιλογή live στοιχηματισμού ανά πάσα στιγμή από το tablet, από το κινητό σας, καθώς η εφαρμογή της είναι κορυφαία. Έχετε 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα τεχνική υποστήριξη. Όλα αυτά από τη στοίχημαν.gr. Που πλέον έχει γίνει η αγαπημένη εταιρεία των φίλων του στοιχήματος. Λοιπόν,
Επιστρέφοντας, θα πάμε και στα του Άρη, στα πιο ρεπορταζιακά και ότι υπάρχει εν ώψη του ντέρμπι. Έχουμε να πάμε αρκετά και με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Θα πάμε και στο μπάσκετ λίγο πιο μετά με τον Σταμάτη Μουρελή, με αφορμή την νέα του Άρη από την κατάγεια σήμερα. Έχουμε ακόμα αρκετά να πούμε στην επόμενη ώρα. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Γιατί μου λένε να σε ρωτήσω για τον Κόκκι, τι έχει κάνει ο Κόκκι, ρε φίλε, και πρέπει να σε ρωτήσω γι' αυτό, δεν ξέρω. Μια ανάρτηση που έκανε πριν καμιά ώρα. Ναι. Πραγματεύτηκε, να το πω έτσι, την συνέντευξη του Πρίγιοβιτς. Τη συνέντευξη του Πρίγιοβιτς. Προ λίγων ημερών, σε ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ναι. Και λέει, παιδί μου, λέει, who is Πρίγιοβιτς, λέει. Το διάβασα στην συνέντευξη του, λέει, και ήταν, λες, και μιλούσε ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, λέει. Άρα ξέρει ποιος είναι. Την... δύσκολα. Και λέει την Κυριακή, λέει, θα ζήσεις, λέει, το πιο όμορφο παιχνίδι της ζωής σου, άντε λαλάκα. Δεν ήξερε ποιος είναι, δηλαδή. Όχι, δεν εννοείς ότι δεν ξέρει. Αλλά... με τη λογική ότι ποιος είναι ο Πρίγιοβιτς, ρε φίλε, ας πούμε. Ο Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, ποιος είναι, ρε φίλε. Έτσι το εννοείς ο Σέρχιο Κόκκι. Εντάξει. Εντάξει, Ρενικό, τώρα μέσω Κόκκι θα είναι στο γήπεδο την Κυριακή. Μέσω ντέρμπι όλα αυτά γίνονται, δεν γίνονται. Ναι, ο Κόκκι δεν είναι ποδοσφαιριστής πια. Είναι πλέον, ναι, παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Εντάξει. Αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Θα υπάρχουν και αυτά, Νίκο μου, με στα ντέρμπι. Μπορεί να έχει την ευκαιρία να το γνωρίσει και ο ίδιος την Κυριακή. Μπορεί και όχι. Επειδή όχι. Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι εκφράστηκε προσβλητικά προς τον Πρίγιοβιτς. Δεν σου λέω ότι είναι τιμητικό αυτό που έκανε. Ναι. Εντάξει, έχει ένα χαρακτηρισμό, βέβαια, ο οποίος είναι πολύ τέτοιος, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά στο παρελθόν πάντα υπάρχουν παρόμοια περιστατικά. Ναι. Όπως για παράδειγμα στον Μπάουκ με τον Κλάους, με τις ωραίες αναρτήσεις του που έδειχνε το επίπεδό του γενικότερα σαν άνθρωπο. Εντάξει, υπάρχουν αυτά, Νίκο μου. Ήταν ενδυνάμει ποδοσφαιριστής, έτσι. Ναι, εντάξει. Αυτό, ακόμα χειρότερα για αυτόν τότε. Τι σε έδειχνε και μέσα στο κήπεδο την μπορούσε να κάνει. Ακόμα χειρότερα για αυτόν. Μια επαφή και γκολ. Τίποτα άλλο δεν είχε στο παιχνίδι του. Όχι, δεν έχει τέτοια. Μια επαφή και γκολ, δεν είχε τίποτα άλλο στο παλμάρι του Αναστασιάδης. Αναστασιάδης λέγεται και νομίζω ότι είχε βάλει αρκετά γκολ. Αλήθεια είναι. Εγώ τον κρίνω σαν ποδοσφαιριστή. Ναι, είχε βάλει αρκετά γκολ στην ομάδα σου όταν έπαιζε. Έχει βάλει. Έχει βάλει, σίγουρα. Δεν αφιβάλλω. Όπως ο Κόκκι έχει βάλει. Εντός και εκτός. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, ακούσαμε κάτι του ΠΑΟΚ. Πάμε στα του Άρη. Εκεί πέρα έγινε ένα φάουλ το οποίο το είδαν και οι τυφλοί. Που κέρδισε την Μπασκόνια, νομίζω, ή πέρα του Ολυμπιακού. Το έκανε ο Σπανούλης, τέλος πάντων. Λοιπόν, στον Άρη. Σιγά σιγά φουλάρει η ομάδα για το συγκεκριμένο μάτς. Ναι, έχεις δίκιο, αγάπη, είναι πολύ χειρότερο γιατί έχει μιλήσει για παιδάκια τον Κλάους. Είναι πραγματικά πολύ καλύτερο, προσπαθείς να το δικαιολογήσεις κιόλας. Φουλάρει σιγά σιγά η ομάδα για το μάτς της ερχόμενης Κυριακής. Όπως λέγαμε χθες, ο Μπάσα θα δοκίμαζε σήμερα να μπει σε προπόνηση και ήταν πολύ πιθανό να προπονηθεί κανονικά, όπως και έγινε. Γιατί κάπου διάβαζα ότι θα ήταν 8-10 μέρες εκτός. Είναι κανονικά στη διάθεση του Ερέρο Αλβανός Μέζος και χωρίς ένεση μάλιστα. Σταδιακά θα ανεβάζει ακόμα περισσότερο ρυθμού στις επόμενες μέρες και είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στο βασικό σχήμα, τον Μπάσα, την ερχόμενη Κυριακή. Ο Δελιζήσης παραμένει εκτός, είναι ένα πρόβλημα και αυτός για τον Ερέρα λόγω κάποιων ενοχλήσεων που έχει στη Γάμπα από την περασμένη Δευτέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο, αν συνεχίσει έτσι και δεν προπονηθεί ούτε αύριο, θα προλάβει να είναι στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού για το μάτς της ερχόμενης Κυριακής. Είναι και αυτός μεταξύ των υποψηφίων για το κέντρο της άμυνας. Έχοντας επιστρέψει και ο Βέλεθ πλέον, που προπονήθηκε και αυτός κανονικά σήμερα, είναι νομίζω ένα από τα δύο διλήμματα του Ερέρα όσον αφορά την δεκάδα της Κυριακής. Διότι το άλλο είναι στον χώρο του κέντρου. Κάπως νωρίς, αλλά σε μια πρόωρη πρόβλεψη, αν μπορώ να κάνω. Εγώ πιστεύω ότι τον Άρη θα δούμε ένα 4-2-3-1. Mm-hmm. Υπάρχει έντονα στο μυαλό του Ερέρα. Με τον Κουέστα, τι γίνεται, ρε φίλε. Α, υπάρχει και ο Κουέστα, ναι, σωστά. Καλά κάνεις και όταν αναφέρεις. Είδαμε τον Κουέστα, νομίζω ότι η συμμετοχή του θα κριθεί αύριο. Θα υποβληθεί σε νέα κτηνογραφία για να φανεί η πορεία της αποθεραπείας και αν έχει δέσει το δάχτυλο. Πού το βάλω, Κρέιντζερ. Ο Χριστός. Λοιπόν, και αναλόγως θα πάρθουν αποφάσεις από το τεχνικό team. Πάντα σε συνόηση με το ιατρικό team. Αν και δεν με τον ποδοσφαιριστή να παίξει, ο Αναγνωστόπουλος. Μάλιστα. Ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, 23 χρονών. Αυτή νομίζω ότι θα είναι η επιλογή του Ερέρα. Απλά ο Ερέρα, αυτό το οποίο ξέρω εγώ, είναι ότι θέλει να ξέρει μια-δυο μέρες πριν ποιος θα είναι στη διάθεσή του. Δηλαδή,
Δεν νομίζω ότι θα πάει στη λογική να τον περιμένω μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί θέλει να προετοιμάσει και τον άλλονα. Άμα σωστά. Δεν είναι έτοιμος ο Κουέστα. Σωστά. Εντάξει, τώρα, άμα γίνει κάτι το Σάββατο και δουν ότι είναι εντάξει και πει: οκ, παίζω, οκ, μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά θέλει και ο Ερέρα να έχει μια ολοκληρωμένη εικόνα από αύριο για να ξέρει και να προετοιμάσει αναλόγως τον αντικαταστάτη του Κουέστα. Γιατί είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Ο οποίος πιθανόν θα είναι ο Αναγνωστόπουλος. Αλλά ξαναλέω, θα δούμε τι θα γίνει με τον Κουέστα. Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό για τον Ερέρα. Χαίρει τη εμπιστοσύνη του Ερέρα πολύ και με βάση και την εικόνα του. Μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Αύριο θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα για τον Ισπανό τερματοφύλακα, ο οποίος είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο μαζί με τον Θελιζή, βέβαια, το οποίο το πρόβλημα είναι πολύ πιο μικρό, εντάξει, σε σχέση με του Κουέστα. Έγινε γνωστός και ο διαιτητής, τα είπε νωρίτερα και η Αγάπη. Ναι, αλλά θέλω να φύγει και τη δική σου την άποψη. Ο κύριος Ντανιέλε Ντοβέρι. Mm-hmm. Σε ένα ψάξιμο που έκανα, φίλε, ναι. Είναι 194 ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Ναι. 825 κίτρινες κάρτες. Τι λέει ρε φίλε. 194-825, δηλαδή. Όχι. Καμιά 6-7 το παιχνίδι. Καρτάκιας είναι άσχημος αυτός. Και ξέρεις, αυτό δεν βοηθάει να έχει ρυθμό και ένα μάτς. Άμα δίνει αβέρτα. Okay. Ναι. Ναι, αλλά από την άλλη μπορεί και να βοηθάει. Γιατί αν κάποιος ο οποίος δώσει καμιά δυο στην αρχή και διφάει, θα παίζει πιο προσεκτικά στην πορεία. Εντάξει. Είναι και αυτή μια ανάγνωση. Ναι. Αλλά είναι και αυτή που σου λέω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι πάντως καρτάκια στο συγκεκριμένο. Δεν νομίζω ότι οι ξένοι διαιτητές που έχουν έρθει στα ντέρμπι μέχρι τώρα ότι δεν έχουν αφήσει να παίχνει ποδόσφαιρο. Ίσα-ίσα. Δεν ξέρω. Νομίζω το αντίθετο γίνεται. Αν θα αλλάξει με αυτόν τώρα η μέχρι τώρα παράδοση. Ναι. Αυτός πάντως έχει, από ό,τι βλέπω, 129 παιχνίδια σε Serie A, 41 παιχνίδια σε Serie B και 16 στο κύπελλο Ιταλίας. Και φέτος φύρισε για πρώτη φορά σε αγώνες Europa League. Έχει δύο μάτς. Mm-hmm. Ο συγκεκριμένος. Εντάξει, καλός φαίνεται, έμπειρος φαίνεται. 9 χρόνια σφυρίζει άλλο στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Δεν γίνεται να μην είναι έμπειρος. Να δούμε. Μακάρι να μην χρειαστεί να ασχοληθούμε μαζί του. Μετά το βράδυ. Λέω, αυτό έλεγα και στην επόμενη σειρά. Και η μεν και η δε. Μέχρι τώρα τους ξένους διαιτητές τους έχει πάει καλά. Ναι. Δηλαδή δεν τους έχει κάτσει η δύσκολη φάση. Η δύσκολη φάση για να δεις εκεί τι θα γίνει. Η οποία εντάξει, δύσκολη φάση, okay, μπορεί να κάνεις και λάθος, έτσι. Ναι. Δεν είναι μέσα στο παιχνίδι γι' αυτό. Αλλά. Μέχρι τώρα σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, σωστά, ναι. Δεν έχει καμιά πολύ δύσκολη φάση για να δημιουργηθεί ζήτημα με τους ξένους. Ναι. Μάντρες που θα γίνει δύσκολη φάση. Λες. Καλά. Καλά. Λες να γίνει εκεί. Εντάξει. Oh, άμα γίνει εκεί, ζήτω ναι, που καήκαμε. Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε να σου πούμε στα άλλη μια εβδομάδα. Για το που σου λέω τώρα. Καλομελέτα και έρχεται. Σημαντικό για τον Άρη, θα απουσιάσει για τον ΠΑΟΚ και ο Πέλκας. Είναι νομίζω οι δύο καλύτεροι παίχτες του ΠΑΟΚ βάσει απόδοση τη φετινή σεζόν. Δεν ξέρω αν είναι οι δύο καλύτεροι. Είναι σίγουρα οι δύο πιο σημαντικοί σε αυτό που θέλει να κάνει ο Λουτσέσκου στα παιχνίδια του μέσα. Και πιο πολύ νομίζω η υποσία του Μαουρίσιο είναι αυτή που μετράει και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στο παιχνίδι τη Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ έχει δώσει 5,5 εκατομμύρια για 3 χρόνια σε έναν παίχτη, όπως λέγεται, όπως είναι ο Πόντους Βέρμπλου. Πολύ έμπειρο. Και στον Μπερμπάτο φέτος. Πολύ έμπειρο παίχτης. Έτσι, με παρουσίες Champions League, Τσέσεκα πολλά χρόνια από τον αθλητισμό. Είναι πάρα πολύ έμπειρο παίχτης. Εγώ τα έλεγα χθες και με την Μπούντου που την είχα εδώ πέρα. Ο Μοσχοβίτης πετάχθηκε με ένα κάρφωμα το οποίο είδε στο Βασκόνιο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να μέτρησε. Όχι, μέτρησε. Καλά, τι φάλτανε. Για πες. Λοιπόν, εγώ αν ήμουν Λουτσέσκου θα βάζα το Σάκοφ σε αυτό το μάτσο. Ξεκάθαρα. Νερόβραστο. Κρύο αίμα, φίλε. Νερόβραστος. Κρύο αίμα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θέλω Πόντους Βέρμπλου εκεί πέρα να κλωτσάει. Σήμερα στην προπόνηση του Άρη βρέθηκε και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο πρόεδρος ΠΑΕ. Παρακολούθησε ένα κομμάτι του προγράμματος των παιχτών. Κάθισε λίγο, συνομίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας και αποχώρησε. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν μια παρουσία που μόνο τυχαία δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις. Λίγες μέρες πριν από το ντέρμπι του Βικελίδης. Και αυτός όπως όλοι το περιμένει. Με μεγάλο ενδιαφέρον, ήθελε να δείξει ότι είναι κοντά στην ομάδα. Δεν ξέρω αν θα το επαναλάβει και μέσα στις επόμενες μέρες, και όσο πλησιάζουμε στο παιχνίδι της Κυριακής. Όσον αφορά τις όλες διαδικασίες, τις όλες ετοιμασίες εν ώψη του ντέρμπι από τον Άρη, είναι έτοιμη. Και μιλάω για το διαδικαστικό κομμάτι, για το οργανωτικό του παιχνιδιού. Σχεδόν έτοιμη. Έχει κάτι καινούριο που θα δούμε την Κυριακή στο δίχτυ. Α, θα μπει το δίχτυ τελικά. Δίχτυ, ναι. Στη θύρα 2 και στη θύρα 7 πίσω τον πάρκο του ΠΑΟΚ. Μην να σε βρει το μέσο νύχτη. Για πες. Λοιπόν, στη θύρα 2 και στη θύρα 7 πίσω τον πάρκο του ΠΑΟΚ. Κάτσε ρε.
Πίσω από το πάγκο του ΠΑΟΚ, οκ. Okay. Ναι. Και στη θύρα 7. Στη θύρα 2. Απέναντι. Απέναντι, στη θύρα 2. Όλη η θύρα 2. Θα έχει δείχτη. Από την άλλη πλευρά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Όπως βλέπεις στην τηλεόραση απέναντι. Ναι, εκεί. Γιατί? Όλη η θύρα 2 θα έχει δείχτη. Γιατί? Τι γιατί. Και μα φύγει κάτι μέσα. Κάνε τη λογική, ρε φίλε, πρέπει να έχουν όλες οι θέσεις δείχτη. Θα βάλουν και εκεί, για να είναι σίγουροι. Καλά, πίσω από τον πάγκο, okay, το. Ναι. Κοίτα, να σου πω κάτι, το δείχνει και κάτι ρυθμιζόμενο. Δηλαδή δεν θα είναι πάντα σηκωμένο όλα τα παιχνίδια, αλλά τώρα σε εμάς όπως με τον πάγκο, τον Ολυμπιακό, ναι, και με τον Παναθηναϊκό, όπως σου λέω, δεν γίνεται να μην έχεις δείχτη. Για να είσαι σίγουρος, γιατί αν γίνει μια στραβή θα τη φας. Ναι. Okay. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Και το plexiglass καταργείται. Όχι, το μου έκανε εντύπωση το από την άλλη πλευρά που είπε γι' αυτό. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Ακούσατε σήμερα στο Λίμπερο και τον Ασίβ Μόρις. Το απόγευμα. Πού τον ξέθαψε, ρε φίλε. Τι κάνει, πού είναι αυτός ο εξαιρετικός αμυντικός στον πλάγιο. Cape Town. Και είναι προπονητής. Προπονητής πλέον, αποσύρθηκε πέρυσι. Μάλιστα. Λοιπόν, από τα πολύ καλά στο που έχουν περάσει το ελληνικό πρωτάθλημα, είναι η αλήθεια σου συγκεκριμένο. Και αύριο έχουμε κι άλλον πολύ δυνατό. Δεν θα το μην το πεις αυτό τώρα. Δεν θα το έτσι, τώρα. Ακούστε πολύ δυνατό ποδοσφαιριστή του παρελθόντος στο All About Harrison Air. Λοιπόν, 5,5 με 7. Είναι ηχογραφημένη συνέντευξη μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα για αγωνιστικά πλάνα. Εντάξει. Πλέον με εξαίρεση τον Κουέστα, και τον Δελιζήση, όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του Ερέρα. Με μεγαλύτερη ευκαιρία μπορεί να καταστρώσει τα πλάνα του. Mm-hmm. Εγώ επαναλαμβάνω σε μια πρόωρη πρόβλεψη, αν μπορώ να κάνω. Να τα ήθελες τώρα, ορίστε να. Ποια? Έρχονται. Τι είναι αυτό. Δεν χρειάζεται να πας πολύ μακριά, να δες. Ορίστε. Μάλιστα. Τι να σε κάνω. Άντε να σου πω κάτι. Αυτός είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Εντάξει, πάει ναι, και έρχεται. Ναι. Αυτός είναι ρε φίλο ιδιοκτήτη σου. Ναι. Και θα είναι την Κυριακή στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή ο ιδιοκτήτη σου, αυτό το πράγμα με το Instagram, τέλος πάντων, είναι δικό του θέμα. Δεν είναι, φίλε, ο τρόπος έκφρασης των σκέψεών του. Ναι. Δεν νομίζω ότι για ένα στέλεχος και ιδιοκτήτη πάει, είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος. Εντάξει. Αυτός είναι όμως. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Και το λέω πρόσεξη, γιατί το έχει κάνει ο Καρυπίδης. Mm-hmm. Ούτε με αυτό συμφωνώ. Τέλος πάντων. Απλά είναι η νέα εποχή των social media που πιάνει δυστυχώς και τις διοικήσεις των ομάδων. Εντάξει. Βέβαια, μπροστάρι, ο οποίος είναι βέβαια μια κατηγορία μόνο, στο DPG. Λοιπόν, σωστό. αυτός ανεβάζει και stories από την καθημερινότητά του και τη ζωή του, ρε παιδί μου, όταν μπαίνει στο πάρκι του σπιτιού του, όταν είναι με τον Έστορα, τέτοια πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το αγωνιστικό για τον Άρη, εγώ νομίζω ότι θα πάμε σε ένα 4-2-3-1. Δηλαδή θα παίξει πιο επιθετικά ο Άρης, έτσι το προσεγγίζει το παιχνίδι. Και γι' αυτό θα αλλάξει ο Ερέρα το σχηματισμό για να προσθέσει και έναν επιλογή παίκτη στην επίθεση. Mm-hmm. Και σε μια πρόωρη πρόβλεψη εντεκάδα, άμα πάω, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και την αυριανή και τη μεθαυριανή προπόνηση, απλά τώρα στην κουβέντα που κάνουμε, εγώ θα πήγαινα με Κουέστη ένα Γνωστόπουλο στο τέρμα, τον Τζανακάκη με τον Βαλεριάνο στα μπακ, τον Μαύρε με τον Βέλετ στα στόπερ, τον Μπάσα με το Σιώπη δίδυμο στα χαφ, έξω Ματίγια δηλαδή, τον Ντιγκινή πίσω το Γιουνές και τον Γκάμα με τον Γκαρσία στα άκρα της επίθεσης. Πρόωρη πρόβληση, περισσότερο με δική μου αίσθηση, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι καλύτερα και έχοντας βγάλει πιο ασφαλή συμπεράσματα μετά από τις δύο προπονήσεις που θα ακολουθήσουν Πέμπτη και Παρασκευή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Άρης προσεγγίζει το μάτς πιο επιθετικά από ό,τι έκανε σε άλλα παιχνίδια. Για παράδειγμα στη Νέα Σμύρνη, ας πούμε, να πεις με ένα 4-3-3. Που βάζει τρεις παίκτες στο κέντρο και στην ουσία σφίγγει στο κέντρο σου και είναι κάπως πιο αμυντικό. Θα δούμε όμως και στις επόμενες δύο προπονήσεις τι μπορεί να βγει όσον αφορά τις σκέψεις του Ερέρα για τα πλάνα των ντέρμπι της Κυριακής. Εντάξει, κλασικά κανένα παίκτη φυσικά δεν θα ξέρει αν θα παίξει ή όχι και τελευταία στιγμή θα μάθουν όλοι ποια θα είναι. Αυτό βλέπω το. Το αναφέρεις κάθε φορά, Νίκο Παπαδόπουλε, είναι κάτι που δεν σου αρέσει, φίλε. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Ναι. Εγώ διαφωνώ. Ένα προπονητή τον οποίο τον εκτιμώ. Ναι. Έτσι. Αλλά σε αυτό νομίζω ότι είναι λάθος. Είναι δικός του τρόπος δουλειάς. Γιατί είναι λάθος, έχει όλους εγρήγορση. Θες να σου πω όμως να σου αντιπαραθέσω κάτι άλλο. Ναι. Αν δεν δουλέψεις την προπόνηση, δεν σου λέω όλες τις μέρες εβδομάδας. Εντάξει, τις τελευταίες δύο πριν ένα παιχνίδι. Μια εντεκάδα συγκεκριμένη δεν θα βρεις τόσο γρήγορα τη χημεία και την ομογένεια που ψάχνεις. Ναι, αλλά εγώ που είμαι παίχτης και ξέρω ότι αυτός δεν έχει.
ή τουλάχιστον δεν δείχνει να έχει αποφασισμένη ενδεκάδα. Θα σκιστώ στις προπονήσεις και άμα είμαι καλός θα με βάλει και θα παίξω. Ναι, αλλά πώς θα βγει, ρε φίλε, αυτό το οποίο θες στο γήπεδο, όταν αυτοί οι παίκτες που βάζεις δουλεύουν μαζί μια φορά την εβδομάδα, δηλαδή στο παιχνίδι και όχι μέσα στην προπόνηση. Είναι μια σωστή απορία αυτή. Εντάξει. Δηλαδή, είναι, να σου πω κάτι. Είναι σαν να πηγαίνουμε εγώ, εσύ, ο Μουρελής, ο Τσαλτίδης, ο Κόλκας και ο Ατρίδης, ας πούμε. Ναι. Και πώς έβαλα, εγώ είσαι Μουρελής, ναι, μια εξάδα λοιπόν και δουλεύουμε 3-3, ναι. Έτσι, αλλά διαφορετικά κάθε μέρα. Mm-hmm. Και μια μέρα, χωρίς να ξέρουμε ποιοι θα είμαστε, 3 από τους 6, εγώ διαλέγω μπαίνουμε, να κάνουμε... Τσαλτίδη, να ναι, μπαίνουμε να κάνουμε κάτι. Ναι. Πώς θα ξέρουμε, ρε φίλε. Ναι. Πώς θα συνοηθούμε όταν δεν έχουμε δουλέψει μαζί οι τρεις μας mm-hmm. το προηγούμενο διάστημα. Θεωρείς λοιπόν ότι είναι ένα από τα μειονεκτήματα αυτό του... Εγώ το θεωρώ, εγώ θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα, ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι μειονέκτημα. Εντάξει. Okay. Κοίτα, αυτός το κάνει... Αυτός που είναι μέσα στην ομάδα δηλαδή κάθε μέρα δεν ξέρει και ξέρεις εσύ. Αυτό μας λες τώρα δηλαδή. Αυτός το κάνει, ναι. Γιατί θέλει αυτό που είπες και εσύ να έχει τους παίκτες σε εγρήγορση. Ναι. Για εγώ αυτό... Χαζί δεν είναι, υπάρχει πάνω κάτω, ξέρω ποιοι παίζουν. Ναι, πάνω κάτω, ναι, πρόσεξε με όμως. Αυτός τουλάχιστον έχει ένα σωστό επιχείρημα και το κάνει. Και το δικαιολογώ γιατί έχει ένα αγωνιστικό επιχείρημα. Mm-hmm. Ο Αναστόπουλος που μου το έκανε πριν 2 χρόνια mm-hmm. το έκανε για να μην μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι ποιους παίχτες θα χρησιμοποιήσει και να μην τα μαθαίνουν και οι αντίπαλοι. Οι αντιπάλοι. Κατάλαβες. Αυτός, ας πούμε, δεν είχε επιχείρημα. Ναι. Αυτός ήταν μια άλλη κατηγορία, μια άλλη κατάσταση. Εντάξει. Κατάλαβες. Γιατί φοβόταν και τη σκιά του. Μην μάθει ο αντίπαλος προπονητής στη Β' Εθνική τι θα παίξει, ας πούμε, και μπορεί να το κλείσει τα ατού του. Ναι, ναι, λες και ομάδα και ντούσε. Ναι, επίσης, είναι δύσκολο να δει πως έπαιζε. Δηλαδή δεν υπάρχουν DVD και βίντεο και YouTube. Είναι, περιμένουν την τελευταία προπόνηση. Αυτό το πράγμα τον ακρίβει. Και ο Λουτσέσκου το κάνει στον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το πράγμα. Τι. Ότι δεν δείχνει όλες τις μέρες πάντα, ρε παιδί μου, το σχήμα και το δείχνει τις τελευταίες 2 μέρες. Όλες τις μέρες, φίλε. Αφού κάθε φορά πότε το παιχνίδι, Κυριακή, η τακτική είναι συνήθως Πέμπτη ή Παρασκευή. Εντάξει, το Σάββατο είναι πιο χαλαρά. Ναι, ρε, εννοώ το διπλό. Ναι. Ωραία. Εκεί δεν πάει. Καλά, δεν λέω. Πέμπτη Παρασκευή κάπου είναι. Τις τελευταίες 2-3 μέρες πάντα, ναι, γίνεται. Τα θυμάμαι από το 26, τότε που έπαιζε μπάλα στον ΠΑΟ και είχε τη μέση του Δευτέρα. Δευτέρα είχε να πω. Ναι. Τρίτη, Τετάρτη είχε τη μέση του. Πέμπτη ψιλοέμπαινε. Ναι. Παρασκευή που είχε διπλό τακτική ήταν κανονικά. Σάββατο χαλάρο με Κυριακή παιχνίδι. Έλα, δηλαδή τώρα, υπονοείς ότι ήταν λίγο τουρίστα ο Σέρτζιο. Όχι, δεν ήταν τουρίστας. Είχε όντως τη μέση του. Α, απλά όταν ήταν η κατάσταση της ενδεκάδας. Ναι. Ποια μέση και τίποτα. Εδώ είμαι, παίζω. Κατάλαβες. Σκυλή. Ναι. Σκυλή. Μάλιστα. Έτσι που λες. Ωραία. Αυτά είναι πράγματα που βγαίνουν μέσα από τις ομάδες, Νικόπα. Εδώ πλέον γνωστές ιστορίες. Αυτές που προκύπτουν μέσα από τις ομάδες, από τους παίχτες που έχουν και όλα αυτά. Λοιπόν, οπότε αυτά με τα του Άρη. Αυτά, ναι. Σε γενικές. Sold out έχουμε. Γράμες. Ακόμα όχι. Όχι, δεν έχω ακόμα. Κοίτα, έχουν μείνει, για να πω και αριθμό, έχουν μείνει περίπου 603. Μαγικά χαρτάκια. 603 έχουν μείνει ακόμα. Μάλιστα. Μέχρι το μεσημέρι, ας πούμε, που είχα εγώ μια πληροφόρηση. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουν να εξαντληθούν. Εγώ πιστεύω ότι θα εξαντληθούν και θα έχουμε... Εντάξει, το 600, ρε φίλε, sold out. Μικρός αριθμός είναι. Ναι. Okay. Δεν έπεισε καμιά 4-5 χιλιάδες που ήταν μεγάλα. Okay. Μεγάλος αριθμός. Κάποιοι διαμαρτύρονται. Ναι. Γιατί εδώ είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα. Οπα. Λίγο για τις τιμές στην 7. Κάποιοι άλλοι όχι. Είναι ανάλογα και με το πορτοφόλι του καθενός αυτά, να ξέρετε. Τώρα, δηλαδή. Okay, είναι και λίγο. Θα μπει ρευστό. Πεντάρικο. Πεντάρικο. Ναι. Η 7 ποια είναι, βοήθαμε λίγο για τις τιμές του χρέου. Τα επίσημα. Που συνήθως πόσο είναι εκεί. Πρώτο όροφο, παιδί μου. Εντάξει, ήταν σε μάτς φέτος, ας πούμε, ήταν και 35. Τώρα πήγε, ας πούμε, να... Έξε, φίλε. Είναι τα επίσημα, ναι, οκ. Okay. Τι να κάνω. Ναι, okay, ναι. Εγώ σου λέω ότι είναι ανάλογο και με το πορτοφόλι του καθενός. Ναι. Γιατί αυτός που διαμαρτύρεται μπορεί να μην αντέχει το 50. Υπάρχουν όμως άλλοι που αντέχουν το 50. Και πήγαν και το δώσανε. Ναι, και σου λέει και ο Κάρι. Τι να κάνουμε, παιδιά, πρέπει και εγώ λίγο να πάρω κάτι πίσω. Ναι. Πώς θα έχει. Εγώ σε αυτό το σημείο μαζί του. Μα και εγώ. Ναι, έχει βάλει λεφτά. Αυτό λέω. Δεν θα βάζουμε μόνο. Κάτσε, θα πάρουμε και κάτι πίσω. Α, δεν βγάλουμε τώρα με τον Πάκ, πού θα βγάλουμε. Αναγκιάσουμε. Με τον Πάκ, με τον Ολυμπιακό τώρα αυτά τα παιχνίδια. Που πουλάνε. Okay. Με τον Λεβαδιακό. και πάλι είχε κόσμο. Και πάλι είχε κόσμο, γιατί είναι αυτός ο ενθουσιασμός. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ή με τη Λάρισα, που πάλι είχε κόσμο, παρόλο που ήταν η Λάρισα. Mm-hmm. Εντάξει. Που ήταν το γνωστό το έτσι, έτσι εσείς, έτσι εγώ και ανακοίνωσε τον Μπάσα. Λοιπόν. Έτσι εγώ, φίλε. Τέτοιο. Είχε ανεβάσει όταν μετά το παιχνίδι τη Λάρισα, είχε ανεβάσει φωτογραφία από το Καφτατζόγλιο. Που είχε πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, και γράφει έτσι εσείς. Και μετά από λίγο ανέβασε έτσι εγώ. Και ανέβασε το Μαύραη. Φωτογραφία ότι
Ωραία, εσύ είσαι γεμίσει το γήπεδο, εγώ σου παίρνω το μαύρο. Μάλιστα. Λοιπόν, το Μεργκίμ. Το Μεργκίμ. Το Μεργκίμ, αρχηγό τη Εθνική Αλβανία πλέον, έτσι. Αρχηγό. Αρχηγό. Το Μεργκίμ. Το Μεργκίμ, αρχηγό. Λοιπόν. Μάλιστα. Τσιτάρι. Μια χαρά. Μια χαρά, τέλεια, εξαιρετικά. Αυτά όσον αφορά τα του Άριος. Είχαμε και αυτή τη σύσκεψη σήμερα με τον εισαγγελέα και τους εκπροσώπους των δύο ομάδων και υπευθύνους ασφαλείας Γουλουπού το πρωί. Όλα καλά, να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Προσοχή και λοιπές δυνάμεις λοιπόν στο συγκεκριμένο μάτς. Πάντως όσοι πάτε την Κυριακή στο γήπεδο θα σας πρότεινα να πάτε πολύ νωρίς για να αποφύγετε την ταλαιπωρία. Για να βρείτε να παρκάρετε κιόλας και προσέξτε πάνω απ' όλα τι θα κάνετε και εντός αλλά και εκτός του γηπέδου. Είναι πολύ σημαντικό το εκτός το οποίο σας αναφέρω, έτσι, γιατί τα παραδείγματα δεν είναι μακριά. Το τι μπορεί να γίνει εκτός και να τη γλιτώσει εσύ, δεν θα τη γλιτώσει, φίλε Αργιανέ, αν γίνει κάτι εκτός του γηπέδου. Περιμετρικά. Λοιπόν, μαζί μας η Στίχημαν, μην το ξεχνάτε, έτσι. Στηρίζει την εκπομπή. Έτσι, δεν είναι. Κατεβάζετε την εφαρμογή στο κινητό σας, έτσι, του Στίχημαν. Μπαίνετε, παίζετε τριαδούλες εδώ πέρα και τα λοιπά, μονά αποδεκτά. Από ποδόσφαιρο μέχρι NBA μπορείτε να παίξετε, μέχρι Ευρωλίγκα που έχει τώρα, ας πούμε. Εντάξει, να βάλετε ένα, θα τον ατρέψει Μπασκούνε με τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Έχει ακόμα 3 και 18 τώρα, και είναι στους 6. Και είναι στους 6 διαφορά. Και μέχρι 17-18. Λοιπόν, και θα πάρετε... Και ματσάρα και στο Μιλάνο που είναι 80-84, έβαλαν τρίπο τη Ρεάλ τώρα. Mm-hmm. Έχει 1 και 10 κάπου τόσο. Ματσάρα γίνεται εκεί. Είναι ωραίο, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο που η Ρεάλ έχει επιστρέψει. Τα έπαιξε εδώ. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Έτσι. Μόλις επιστρέψουμε, θα έχουμε μαζί μας τον Σταμάτη Μουρλή για να μας πει για την κατάντια. Ναι. Λοιπόν, του μπασκετικού Άρη. Είναι σκληρός, δηλαδή. Καταγγελτικός σας απέναντι στο Μουρλή. Αυτή την τραγική εμφάνιση και την ήττα από αυτό το χωριό της Φιλανδίας για την πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Euro Cup. Στο άλλο παιχνίδι, η Λουκόη Λεύσκη επικράτησε τη Ντνίπρο με 83-65. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Γιάννη Ζάτση. Στην ρύθμιση του ήχου FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο μπάσκετ, θα πάμε στον μπασκετικό Άρη για να μιλήσουμε για το πολύ κακό αποτέλεσμα το οποίο έφερε η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου σήμερα κοντρα στην φιλανδική κατάγια, γνωρίζοντας την ήττα με 70-79 στην πρεμιέρα των ομίλων του FIBA Europe Cup, και είναι σίγουρα μια ήττα που θα φέρει γκρίνια, μια ήττα που θα φέρει και την αντίδραση του κόσμου. Φυσιολογικά, όταν χάνεις από μια τέτοια ομάδα, σίγουρα παίζει ρόλο και αυτό το οποίο λέει ο Νίκος, ότι δεν είναι ο Άρης που ήταν παλιά, δεν είναι ο ΠΑΟΚ που ήταν παλιά πλέον, αλλά νομίζω ότι ακόμα και έτσι πάντα μία ήττα, ακόμα και για τον προβληματικό Άρη, αν θέλετε, πως είναι πλέον, από την κατάγια του ανερχόμενου φιλανδικού μπάσκετ, όπως είπε βέβαια ο Βαγγέλης Αγγέλου, πάντα πονάει, έτσι, σε κάθε περίπτωση τον εγωισμό σου, το πρεστή σου, και θα φέρει και μια φυσιολογική έτσι γκρίνια από πλευράς κόσμου, ίσως και τη δική μας μερικές φορές. Τι? Το μικρόφωνο του συναδέλφου λίγο. Το μικρόφωνο του συναδέλφου να ανοίξεις. Τζονί, το μικρόφωνο του Νίκου. Αδερφέ. Λοιπόν, έλεγα ότι επειδή διάβασα τις δηλώσεις του Αγγέλου, εντάξει, μένουμε λίγο παραπάνω σε αυτά που λέει πολλές φορές, νομίζω για να πάρει το ενδιαφέρον επάνω του. Ναι. Έτσι νομίζω εγώ. Ότι αυτά που λέει τα για λέει να για να πάνω φύγει ομάδα, η κουβέντα, ναι, πάνω από την ήττα και να πάει σε αυτά που λέει, σε ατάκες που θα πει. Σε αυτά που πει λοιπόν σήμερα, αυτά που, ναι, οκ, okay, ξέρω γιατί χάσαμε και αν, ή μάλλον ευχαριστώ τον Θεό που χάσαμε και τέτοια. Οκ, okay, σε αυτά θα μείνουμε, αλλά τα άλλα που είπε δεν έχει άδικο. Ότι όσο κατεβαίνει το επίπεδο του μπάσκετ, πάει στο ένα εναντίον ενός, έτσι είναι. Ότι το φιλανδικό μπάσκετ όντως έχει σχέση με την Αμερική και γενικά αναπτύσσεται. Ναι. Έτσι. Εντάξει, το μυαλό των περισσότερων που δεν ασχολούνται και τόσο. Ωραία, ρε, καλά, ρε, τώρα έχασε από τη. Πώς την είπαμε, την κατάγια. Okay. Αλλά ναι, δεν υπάρχουν οι διαφορές επίπεδου που υπήρχαν, ναι, 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 κάποτε.
Ωραία. Δεν υπάρχουν. Σταμάτη Μουριελή, καλησπέρα. Γεια σου, Σταμάτη. Τι γίνεται, καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά. Όλα καλά. Καλά. Εντάξει, όσο μπορούμε να είμαστε καλά. Εγώ άμα θέλω. Αν κάνει από ότι είναι κατάγια. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να είσαι καλά. Όχι ότι είναι καμιά κακή ομάδα. Ναι. Έδειξε σήμερα ότι έχει καλά στοιχεία, αλλά εντάξει. Θεωρώ ότι ο Άρης με το ρόστερ που έχει θα μπορούσε να κερδίσει και εντάξει, άνετα, όχι με μεγάλη διαφορά, αλλά τουλάχιστον να μην κινδυνεύσει. Ναι. Γιατί δεν ήταν ένα μπάτς που ο Άρης ξεκίνησε καλά και μετά τον πήρε κάτι φορά που λέμε. Έτσι. Και κερδίσαν τελικά εύκολα οι Φιλανδοί. Πριν πάμε στο παιχνίδι, Σταμάτη, επειδή είσαι χρόνια σε αυτή τη δουλειά και έχεις αρκετή εμπειρία, θέλω να μου πεις εσύ πώς βλέπεις τις δηλώσεις του Αγγέλου μετά το σημερινό παιχνίδι. Κοίτα να δεις, οι δηλώσεις του Αγγέλου έχουν αρκετό ρεαλισμό. Ναι. Καταρχήν. Έτσι που δυστυχώς δεν συνηθίζεται αυτό στην Ελλάδα και από τους προπονητές και γενικά. Ναι. Το να είσαι ρεαλιστής και να τα λες τα πράγματα ως έχουν. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι θα μπορούσε δηλαδή εύκολα να είναι θυμωμένος, να τα ρίξει στους παίκτες, χίλια δυο. Αλλά το πήρε πάνω του. Έτσι. Το πήρε πάνω του με τη λογική αυτού του ρεαλισμού, ότι δηλαδή, ναι, οι ομάδες που παίζουν ένα χαμηλό, παίζουν σε ένα επίπεδο χαμηλό, όπως είναι αυτό που παίζει η διοργάνωση, το οποίο παραδέχτηκε το επιτέλους ο προπονητής του Άρη. Έτσι παίζουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Mm-hmm. Γιατί δεν μπορούν να παίξουν όπως παίζουν οι ομάδες υψηλού επίπεδου, έτσι όπως είναι στην Ευρωλίγκα ή κάπου αλλού. Δίκιο έχει. Σε αυτόν τον στήλο ο Άρης ακόμα δεν μπορεί να παίξει σε ένα βαθμό. Έτσι. Mm-hmm. Στην κατάγια πήγε από το παιχνίδι, δηλαδή το ένας με έναν, πήγε το τρίποντο, αντίθετα στον Άρη δεν πήγε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι. Και την πάτησε. Θεωρώ ότι είναι ρεαλιστικές οι δηλώσεις του, ότι μέσα από την ήττα μπορείς να μάθεις. Mm-hmm. Ότι καμιά φορά χρειάζεται μια τέτοια κατραπακιά, σφαλιά, όπως θέλετε πείτε το, για να ταρακουνηθείς λίγο, να συνέλθεις. Έτσι, γιατί ο Άρης, μην ξεχνάμε ότι στα προγραμματικά είχε ένα καλό πρόσωπο και έζησε μέσα στη Ρωσία την ίστη. Ήρθε η κατραπακιά από τον Προμηθέα, όπου μπορεί κάποιος να πει ότι η ομάδα είναι κουρασμένη, ο Προμηθέας είναι καλός. Μπορεί να βρει κάποια ελαφρυντικά, αν θέλετε. Και μετά ήταν δύο παιχνίδια τα οποία κέρδισε ο Άρης μες στο Λαύριο και έπαιξε τον Παναθηναϊκό, που τον ενόχλησε σημαντικά, θα λέγα εγώ, έτσι το παιχνίδι. Οπότε ο κόσμος, οι παίκτες, έτσι, και τα αποστερέσματα των παιχτών φάνηκε αυτό, ότι ξέρεις, θεωρείς ότι είσαι σε ένα επίπεδο στο οποίο όμως δεν είσαι. Και έρχεται αυτή η ήττα να σε προσγειώσει. Mm-hmm. Να σου δείξω ότι θέλεις δουλειά, να σου δείξω ότι θέλεις συγκέντρωση, να σου δείξω ότι κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Όποια και να είναι η άλλη ομάδα. Είτε λέγεται κατάγια μπάσκετ, είτε λέγεται ΣΚΑ Μόσχας. Έτσι είναι. Έτσι. Σε αυτό το κομμάτι είναι ρεαλιστής ο Αγγέλης. Να βλέπει τα πράγματα πώς είναι. Τώρα το να απομονώσει μια δήλωση και να πεις αυτό που είπε στην αρχή, ας πούμε, ότι είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παικτών. Έτσι, το οποίο λες τώρα τι λέει. Μα και εγώ σταμάτη είδα το τίτλο του τίτλου κυρίου και πριν διάβασα τη δήλωση. Και όντως αυτά που λέει μέσα, άμα τα διαβάσεις έτσι και δεν μείνεις σε κάποιες συγκεκριμένες ατάκες, είναι όντως όπως λες και εσύ πολύ ρεαλιστής και νομίζω δεν έχει άδικο σε αυτά που λέει. Κοίτα, όχι, Νίκο, δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λέει. Εντάξει, τώρα να μείνουμε στο τίτλο που είπε ότι για τον Θεό που έβαλε μέσα και την ήττα και. Okay, αυτό είναι μία ατάκα από αυτά που είπε. Είναι μια ατάκα που ξέρουμε όλοι ότι ο Αγγέλου δεν δίνει αυτές τις ατάκες. Εγώ νομίζω αυτό το λέω για τον Νίκο πριν. Νομίζω ότι ο Αγγέλου πολλές φορές, όταν είναι και ένα κακό αποτέλεσμα για την ομάδα, μια κακή εμφάνιση, τις κάνει και λίγο επίδραστες δηλώσεις για να φύγει η κουβέντα από την εικόνα της ομάδας. Είναι και παιχνίδι επικοινωνία. Ακριβώς. Και να πάει σε αυτά που λέει ο Αγγέλου, κατάλαβες. Έτσι, είναι και παιχνίδι. Το κάνει, ας πούμε, για παράδειγμα, από Πόποβιτς εδώ και χρόνια. Αυτό το παιχνίδι, το επικοινωνιακό. Έτσι, με τις δηλώσεις, με κάτι που θα πει, που θα συζητηθεί και θα σε βγάλει εκτός της εικόνας που μπορείς να έχεις για μια ομάδα. Mm-hmm. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι οι δηλώσεις αυτές του Αγγέλου ως έναν βαθμό δείχνουν το κλίμα γενικότερα στα πολιτήρια, ότι ήταν η χειρόχαστο και αυτό που οι παίχτες πρέπει να το δουν, να το αξιολογήσουν και ο προπονητής φυσικά για τη συνέχεια, έτσι, γιατί ο Άρης σε αυτή την διοργάνωση μπαίνει σφαβορή, μάλλον στον όμιλο μπαίνει σφαβορή.
Mm-hmm. Έτσι, και ξαφνικά τώρα βρίσκεται να κυνηγάει. Ναι. Έτσι, και η Λεύσκη κέρδισε εύκολα την Έπρεπε, δείχνει ότι έχει μια καλή ομάδα, δεν είναι, είναι καλή ομάδα η Λεύσκη. Έτσι, η Ουκρανία απέκλεισαν το Λάβριο, οπότε και αυτή δεν μπορεί να τους υποτιμήσει, δεν μπορεί να τους αφήσει εκτός και να πεις ότι είναι κακή ομάδα. Οπότε ξαφνικά ο Άρης βρίσκεται να τρέχει. Mm-hmm. Γιατί και η κατάγεια εντός έδρας παίζει πολύ καλύτερα από ότι εκτός. Έτσι. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, δηλαδή, σήμερα λίγο το παιχνίδι που το έβλεπα στα μάτια, δεν, η κατάγεια δεν ήταν. Μια κανονική ομάδα ήταν. Ναι, μια κανονική ομάδα. Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, ούτε ναι. Κάποιον παίχτη. Ο ναι, αλλά δεν ήταν και τσίρκο. Όχι, όχι. Αυτό θέλω να πω. Ήταν μια κανονική ομάδα. Δεν είχε τον παίχτη που ξεχωρίζει. Συνήθως αυτά τα πράγματα βλέπουμε κάποιο παίχτη ο οποίος βάζει 30-40 πόντους. Έχεις δίκιο, ναι. Έτσι, δεν είχε αυτόν τον παίχτη. Είχε αυτόν τον Μάλινς που από το πουθενά, χωρίς να το πιάνει το μάτι του, έκανε μέσα πολύ εξαιρετική δουλειά. Mm-hmm. Σε όλους τους τομείς, είτε στους σκόρες, στην άμυνα, στα rebound, στα assist. Αυτό που λέμε ζυζάνιο ήταν παντού. Και δεν τον έπιανε το μάτι σου. Και οι υπόλοιποι Αμερικανοί κάναν τη δουλειά τους, κάναν αυτό που έπρεπε. Έτσι, και οι Φιλανδοί με τις όποιες δυνατότητες τους κάναν και αυτοί αυτό που έπρεπε. Απ' την άλλη, είδαμε έναν Άρη που δεν έκανε τίποτα αυτό που έπρεπε. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο, που θεωρώ ότι οι Φιλανδοί πήγαν για λίγο τρακαρισμένοι στο γήπεδο. Έτσι, γιατί για αυτούς είναι μεγάλη ιστορία. Από τώρα μπήκαν σε ένα γήπεδο όπως είναι του Άρη, να βλέπεις πάνω τα λάβαρα, να ξέρεις ότι παίζεις με τον Άρη. Τον οποίο περιγράφαν σαν θρηλυκή ομάδα στο site τους. Έτσι, για αυτούς είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή η νίκη. Ναι. Δηλαδή, αν υπάρχουν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή τώρα στην πόλη που είναι κατά, για θυμάμαι το όνομά της, 10 φαρακτήρες κατά, για θυμάμαι το Γιονσόου, κάπως έτσι την είχα πριν στο site. Γιονσόου, κάπως έτσι. Είναι σε ένα μπάρ, ας πούμε, και τα πίνουν και πάνε. Είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, στα μάτια. Ένα χωριό στη Φιλανδία είναι χαρούμενο σήμερα. Σιγά και δεν έχει μπαρ στο χωριό στη Φιλανδία, όταν τη βράδυ ανοιχτό, σιγά και δεν έχει. Δύσκολα. Όταν κερδίζει έναν μεγαλύτερο αντίπαλο. Πάντα, ναι, εντάξει. Με βάση την ιστορία, με βάση το ρόλο. Ναι. Έτσι, πάντα έτσι γίνεται. Οι φαναρικοί θα χαρούν. Και είναι λογικό. Για αυτού είναι ακόμα περισσότερο. Ναι. Γιατί είναι από μια χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει κάνει τρομερά βήματα πρόοδου. Ναι. Η Φιλανδία δεν είναι δηλαδή Σουηδία στο μπάσκετ. Το είπε και ο Αγγέλο αυτό. Δίκιο έχει. Ναι, ο Σουηδός, ας πούμε, στο μπάσκετ είναι ανύπαρκτος πλέον. Παλιότερα είχε κάτι ο Σουηδός. Ο Νορβηγός, ας πούμε, και αυτός είναι... δεν υπάρχει. Ο Φιλανδός τα τελευταία χρόνια έχει κάνει βήματα πρόοδου. Ήταν πίστευτο από το μπάσκετ που πήγε. Έτσι είναι. Δεν είναι δηλαδή τελείως του πεταματού που λέμε. Mm-hmm. Έτσι, έχει αναπτύξει μια φιλοσοφία μπασκετική, προσπαθεί μάλλον να αναπτύξει μια μπασκετική φιλοσοφία σαν Φιλανδία, σαν χώρα της Σκανδιναβίας, και δεν είναι αμελητή αποσότητα και η ομάδα αυτή, η κατά, η οποία τα τελευταία χρόνια παίζει στην Ευρώπη, δηλαδή mm-hmm. το κυνηγάει το ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Γενικά, ας πούμε, αυτή η Σκανδιναβία δεν τα κυνηγάνε τα ευρωπαϊκά, γιατί ξέρω ότι είναι αδύναμη. Τους νοιάζει πιο πολύ το εσωτερικό κομμάτι, έτσι, το πρωτάθλημά τους. Η κατάγεια το κυνηγάει. Έτσι, αυτό βέβαια ξαναλέω δεν σημαίνει ότι ο Άρης σήμερα δεν έκανε μια τραγική εμφάνιση. Απλά, έτσι, θέλουμε να δείξουμε ότι κοιτάξει και άλλοι δεν έκανε τσιρικό, ας πούμε, να πεις ότι άποψε. Δεν ήταν, ας πούμε, δυναμό τη Φλίδας. Δηλαδή, η δυναμό τη Φλίδας είναι για τα πανηγύρια. Ήτανε. Το έχουμε ξαναπεί, οι ρεπόρτερς, ας πούμε, τους κερδίζαμε. Με Μοσχοβίτη στο 3, Τσάλτιδη στο 4. Ήταν για τα πανηγύρια η δύναμο. Αυτή δεν ήταν τέτοια ομάδα. Έτσι. Σταμάτη, είπε και ο Αγγέλη φυσικά, αλλά δεν χρειάζεται να το πει το Αγγέλη, το βλέπεις εσύ. Έτσι. Επειδή έχεις εικόνα, και εντάξει, πλέον είναι 5-6 μάτσα, παιδί μου. Τι 5-6, παραπάνω, 10 είναι τα μάτσα του Άρη, τα επίσημα μέχρι τώρα. Εμένα, ρε φίλε, μου φαίνεται, έτσι, είναι κάτι που το βλέπαμε και το καλοκαίρι όταν έγινε το ρόστερ. Και πραγματικά το έχω απορία, γιατί ο Άρης, έτσι όπως έκανε την ομάδα του φέτος, με αυτό το budget, έτσι, και με τη λογική του να παίξει και στην Ευρώπη, δεν πήγε να πάρει έναν σκόρερ Αμερικανό άσο, ρε φίλε. Το οποίο το βρίσκει μπροστά του, νομίζω, σε όλα τα παιχνίδια. Ειδικά με στο παλέ, θα το βρίσκει ακόμη περισσότερο. Κοίτα να δεις, συμφωνώ σε αυτό που λες. Ο Αγγέλου ήθελε τον... τώρα μου διαφέρει το όνομα. Τον Γκάρ, που από τώρα κόλλησα. Πού ήτανε. Στον Προμηθέα νομίζω ήταν, δεν θυμάμαι τώρα. Μπρέι. Ο Μπρέι, που ήταν στο Κολοσσό πέρσι. Γκάρντ κυρίως. Ναι, όχι Playmaker τόσο. Ναι, στο Κολοσσό. Μπρέι, οκ. Αυτό ήταν Γκάρντ. Ήθελα αυτόν
πίστευε με αυτόν τον Αγγέλο ότι θα βοηθήσει πολύ και στο θέμα του playmaker, σαν συνολική προσπάθεια, και στο θέμα του σκοράρισματος. Έτσι, ναι. Γιατί ένας καλός παίκτης, θα θυμάμαι, είχε και αρκετά αξιόπιστο σουτ. Ναι. Θα μπορούσε. Από τη στιγμή που δεν είναι αυτός, ο Αγγέλο είχε ήδη πάρει κομμάτια του puzzle. Και δεν μπορούσε, πιστεύω, να βάλει Νίκο έναν πιο μεγάλο σκόρερ για τη στιγμή που θα έπρεπε να δώσει και περισσότερα λεφτά. Του λείπει πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα. Νομίζω του λείπει πάρα πολύ. Είναι αυτό που του λείπει, νομίζω, από το ρόστερ. Μιλώντας απ' έξω τώρα εμείς, ναι, χωρίς να ξέρουμε το πώς ακριβώς έγινε διαδραματεύσει, γιατί όλο αυτό το κομμάτι ήταν δύσκολο για τον Αγγέλο να κλείσει αυτό το ρόστερ, όπως το κλείσε με παίκτες που κάναν καλή χρονιά πέρσι στην Ελλάδα. Έτσι, και ο Μαγκή έκανε καλή χρονιά. Και ο Κάιζερ και όλα και τους όλοι κάναν. Ας πούμε, εγώ θα σου έλεγα να ξεκινήσεις από τον Άσο και να ξεκινήσεις, ας πούμε, από τον Μακφάντεν. Έτσι, που είναι ένας σκόρ, ένας οργανωτής, ένας παίκτης που μπορεί να κάνει συγκεκριμένες δουλειές, μεν, αλλά δουλειές που δεν θα βρεις εύκολα στα λεφτά που δίνεις. Και σου λείπουνε. Έτσι, και σου λείπουνε. Το ποσό που θα πρέπει να δαπανίσεις, για παράδειγμα, για τον Μακφάντεν είναι πολύ μεγάλο. Θα ήταν σίγουρα 2 με 2,5 συμβόλαια των υπόλοιπων Αμερικανών. Ο Αγγέλ προτίμησε να μην μπει σε αυτή τη λογική, να πάει σε μια λογική ότι εγώ δεν θέλω, ας πούμε, έναν παίκτη και μετά να ψάχνω να πάρω 2 μέτρους Αμερικάνους. Θέλω 3 Αμερικανούς που είναι από το 6 μέχρι το 8. Έτσι τα νούμερα, ας το δώσει και να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Έτσι, ο Μακφάντεν είναι στο 9. Ναι. Δεν πήγε σε αυτή τη λογική. Που ίσως να χρειαζόταν και μεγαλύτερη, και μεγαλύτερο πειθώ σε αυτό το οικονομικό κομμάτι για να διασπέκτησε του υπέρου του Μακφάντεν. Οι επιλογές λοιπόν ήταν επιτριμμένες από την ελληνική αγορά. Δεν μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα ο Αγγέλου. Έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να κυνηγήσει κάποιους άλλους, αν θέλεις, Έλληνες. Να μπει σε μια τέτοια λογική, ίσως. Να γεμίσει δηλαδή πιο πολύ το ρόστερ. Και αυτό ήταν, είχε τις δυσκολίες του και αυτό το κομμάτι. Τους Έλληνες, να κυνηγήσει κάποιους Έλληνες. Όχι ότι ήταν απίθανο, αλλά εντάξει, θα μπορούσες. Επέλεξε να βάλει να κάνει μια ομάδα Αγγέλου με μια λογική αμυντική. Το κακό αυτή τη στιγμή για τον Άρη είναι ότι δεν του βγαίνει το αμυντικό κομμάτι. Και επιθετικό το ξέραμε. Ότι έχει πρόβλημα ο Άρης επιθετικά. Έτσι. Ήταν γνωστό, βλέποντας τώρα, ώστε να καταλαβαίνεις. Το θέμα είναι ότι το κακό είναι ότι δεν του βγαίνει ούτε η άμυνα αυτή τη στιγμή του Αγγέλου. Δηλαδή σήμερα ο Άρης έφαγε την κατάγεια 79 πόντους. Αν το ρωτούσε τον Αγγέλου πριν το μάτς, θα σου λέει αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Δηλαδή θα τη θεωρούσε ότι αποκλείεται να φάει από την κατάγεια 79. Και εκεί νομίζω χάνει πολύ ο φετινός Άρης. Ότι όταν έχεις μια ομάδα που βασίζεται στην άμυνα και ξεκινάς από εκεί και ξέρεις ότι έχεις βέβαια στην επίδεση, πρέπει τα μάτια να πηγαίνουν σε 60 από τη μέση, δεν το κάνει αυτό. Δεν παίζει καλά. Και αυτό είναι το κακό στοιχείο. Το σουτ είναι μια μεγάλη κουβέντα. Πάλι τα ποσοστά σήμερα είναι τραγικά. Έτσι, ειδικά και στις βολές. Και στις βολές θα είναι τραγικά, παιδιά, τα ποσοστά, γιατί στοχεύουν καταρχήν στο Μαγκή, που ό,τι και να κάνουμε ο Μαγκή δεν πρόκειται να βάλει βολές. Αν έβαζε βολές δεν θα πέσει στον Άρη. Έτσι. Και στον Κάιζερ, ο οποίος και ο Κάιζερ δεν είναι ιδιαίτερα καλός, αλλά και οι υπόλοιποι είναι αυτοί που δεν παραλαμβάνουν. Εγώ δεν το πρόβλημα τώρα που είναι η άμυνα. Δηλαδή, εκεί βασιζόταν ο Άγγελ από την αρχή. Εκεί το πήγε. Είναι όλη η ιστορία του Ρώστρα από την αρχή Αγγέλου. Όταν στην άμυνα δεν μπορείς να κάνεις σωστά τα πράγματα και δεν έχεις 80 πόντους από την κατάγεια, 99, πώς να κερδίσεις. Όταν ξέρεις ότι οι Αμερικανοί που έχεις είναι αμυντικογένειες παίκτες, αυτό που λέμε. Δηλαδή ο πιο σκόρερ, με βάση και το βιογραφικό αυτό, είναι ο Μπέρ. Πιο σκόρερ από τους Αμερικανούς. Ο Νταλό δεν ανοίξει αυτή την κατηγορία και αυτός μπαίνει σε μια λογική αμυντικού γενούς παίχτη, είναι στην κατηγορία του επιθετικού. Οπότε μετά ποιος σημαίνει. Σου ένας Μποχωρίδης, ο οποίος η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά γι' αυτό. Έτσι, δεν ξέρω αν η πίεση, όλο αυτό που έγινε στο καλοκαίρι, του γύρισε μπούμερακ με την ιστορία του ηγέτη, δηλαδή ότι είναι ο ηγέτης του Άρη, ότι διοίκησε τον Χάρτσι, ηγέτη της ομάδας, λόγω της ιστορίας του με τον Άρη, λόγω του ταλέντου του, λόγω της αξίας του. Και όλο αυτό τον έχει βαρύνει πάρα πολύ και δεν μπορεί να αποδώσει, γιατί ομολογώντας ο Μποχωρίδης κάνει ένα πολύ κακό ξύλινο. Έτσι και σήμερα ήταν κακός και στα προηγούμενα μάτια ήταν κακός. Συγγνώμη, γενικά δεν είναι καλός. Γι' αυτό είναι στα μείον του Άρη.
Γενικά ο Άρης έχει πρόβλημα και πρέπει να διορθώσει άμεσα, γιατί από τα δύσκολα παιχνίδια πάει τώρα στην Ασμένα από τον Παγκόσμιο, μετά έχει ταξίδι στην Ουκρανία, επιστρέφει ο Ολυμπιακό, ταξίδι στην Βουλγαρία. Έτσι, είναι δηλαδή ένα πρόγραμμα πολύ βάρη. Το χειρότερο με ένα σενάριο, άμα κάνεις 0-5, θα έχεις πάρα πολλά πρόβλημα. Τόσο και στην Ελλάδα, γιατί αν το Ολυμπιακό λες ότι είναι μια ήττα, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Ότι θα κάνω ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή, είναι επίπεδο πάνω. Αλλά τα υπόλοιπα δηλαδή, τα 2-8, για το οποίο γύρω κάτω, θα σημαίνει ότι τελειώνει η ελπίδα σου για πρόκριση. Οπότε βάζεις ακόμα μια μαύρη σελίδα στην ευρωπαϊκή ιστορία. Για τον αποκλειστό για μένα στην πρώτη φάση αυτή τη απέκανη διοργάνωση είναι τροπή. Να το πω απλά. Έτσι δεν νοεί το άλλο δηλαδή να αποκλειστεί η πρώτη φάση του FIBA Euro Cup. Δεν νοείται αυτό. Δεν παίρνεις μέρος για να αποκλειστείς. Έτσι. Αλλά άμα χάσεις και τον Πάνιο είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θέλεις να έχεις στην Ελλάδα. Έτσι. Ότι θα κινδυνεύσει ο άλλος, τώρα θα κινδυνεύσεις. Αλλά εξομολογούμενος ένα παιχνίδι να χάσει τον Πανέρο, ο οποίος δείχνει να είναι πολύ αδύναμος φέτος και δεν φαίνεται να τη γλιτώνει. Έτσι πες τη γλίτωση όπως τη γλίτωσε. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ομολογουμένως. Μάλιστα. Έτσι. Αλλά η συνέχεια είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη όλους τους και οικονομικά και αγωνιστικά, γιατί σήμερα και οικονομικά λίγος κόσμος, λίγα εισιτήρια, χωρίς τηλεόραση, δεν θα έχει τηλεόραση. Από ό,τι φαίνεται σε όλη τη διάρκεια της πρώτης φάσης, έτσι, γιατί η ΕΡΤΑ δεν κάνει λάθος, δεν είναι και τον Προμηθέα, η Νόβα δεν ενδιαφέρεται, ο Κοσμοτέλ δεν ενδιαφέρεται, οπότε και από εκεί χάνει λεπτά ο Άρης. Μάλιστα. Σταμάτη, ευχαριστούμε για την ενημέρωση, φίλε. Καλό σου βράδυ, σου ευχόμαστε. Βράδυ, θα δούμε Γιάννη Αντετοκούνμπο, θα δούμε σήμερα. Τι ώρα παίζει? Δύο. Με ποιον είναι, με το κλείδα να παίζει? Δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Θυμάμαι ότι παίζει δύο η ώρα. Άμα είναι κανένα καλό μάτσο εδώ, να σου πω την αριανικό. Θέλω να δω. Εγώ λίγο ξενύχτησα χθες και είχα ξύπνημα σήμερα και είμαι σε κακή κατάσταση, αλλά θα προσπαθήσω και θα κάνω και εγώ την προσπάθειά μου. Θα σας πω αμέσως. Εγώ, κοίταξε, εγώ χθες είδα Βοστόνη. Και εγώ είδα Βοστόνη. Θα το βλέπω τους άλλους. Το άλλο δεν έκανα καν να το δω. Το άλλο κάθισα λίγο να το δω και ξενέρωσα όταν είδα ότι δεν παίζει και ο Westbrook. Είδα 15-10 λεπτά. Ναι, δεν έπαιζε και ο Westbrook. Με λίγο και μου αρέσει, θέλω να το δω. Γιατί πιστεύω ότι αν κάποιος μπορεί έτσι να μας ακουμπήσει λίγο, να μας ενοχλήσει, εμάς τους Celtics. Ναι. Είναι μόνο το Μιλγόκι. Ναι. Να δούμε και λίγο Γιάννη, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Ότι... Ναι, θέλω να δω και Γιάννη, ναι. Γιατί είδα τα pre-game, τα pre-season, είδα πολύ καλό σου τι έχει κάνει. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Και έχει βελτιώσει πάρα πολύ το σου το μακρινό. Θα το παλέψουμε, θα το παλέψουμε. Δηλαδή, Μιλγόκι Σάρλοτ Χόρνετς. Μιλγόκι Σάρλοτ Χόρνετς. Σου λέει εύκολο παιχνίδι είναι κιόλας. Ίδια ώρα έχει Ιντιάνα, Μέμφις, Ντιτρόιτ, Μπρούκλιν, Ορλάντο Χιτ, Νίκς, Χόκς. Λεμπρόν πότε παίζει, ρε Σταμάτη? Αύριο. Αύριο νομίζω. Εντάξει, τώρα τον κοίταζε Σάββατο, είναι καλούς και ομάδα, έχει και Πάρκερ λίγο, θα είναι και κανένα Τζόρνταν στις σκεπτίδες. Blazers Lakers, 5.30 το πρωί. Μέσα Σάββατο παίζει. Νομίζω στο Μιλγόκιν. Κακό. Νομίζω στο Μιλγόκιν. Εντάξει, θα το δούμε λίγο γιατί είναι Γιάννης, εντάξει. Ναι. Okay. Λίγο, γιατί βλέπεις και θέμα. Έτσι. Λοιπόν, καλό βράδυ Σταμάτη, σε ευχαριστούμε. Γεια σου, καλή συνέχεια, παιδιά. Αυτά από το Σταμάτη Μουρελή. Κλείνουμε εμείς. Ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και Ζούγκλα σε λίγο. Καλά τα λες. Καλό βράδυ να ευχηθούμε. Τα λέμε πάλι. Καλή ξεκούραση σε όλους και τα λέμε ξανά αύριο εδώ στις 10.